η ΑΕΚ που θέλει να κάνει το 3-3 για να παραμείνει πρώτη και αίτητη στον όμιλο. Η ΑΕΚ λοιπόν με μοναδικό απόντα τον Λίνο Σκόπουλο, τη θέση που έχει πάρει ο Κωστής Γότικας, απέναντι σε μια ομάδα που έχει προβλήματα, κακά τα ψέματα, και που θα παραταχθεί με λιγότερους παίκτες εδώ, συγκεκριμένα με 10. Πάμε στην παρουσίαση των δύο ομάδων και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και ενδιαφέροντα για αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Λοιπόν, για την ομάδα της Ole, της Ole Basket, Kivon Davenport, Carton, Dimas, Leopold, Delaunay, Nico, Robineau, Βαφέσα, Φοφανά, ξεκινάει σήμερα, είχε προβλήματα, Γκρέκορ, Χρόβα, το Σλοβάκος Νιάντα, Διαρά, Μάικλ Στόκτον, και εξαιρετέως, ο γιος του Φέιμ, Στόκτον, Τζέρι Μπλέικς και Λάζαρ Ρώμα, πέρσι έκανε εξαιρετικά πράγματα με τον κολοσσό Ρόδου. Ερμάν Κουντέρο, Τούρκος, Τουρκογάλος πια προποντής, και η ΑΕΚ με τον Γιάννικ Μορέιρα, τον Κιθ Λάγκφορ, τον Γιώνας Ματσιούλης, τον Βλάντο Γιάνκοβιτς, τον Δημήτρη Κατσίβελη, φυσικά τον αρχηγό τον Νίκο Ζήση, να ακολουθείται από τον Κωστή Γότικα για πρώτη φορά φέτος στην δεκάδα, Νίκος Γίκας, Δημήτρης Μαυροϊδής, Ματροτζέσκι, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Μάρκους Σλότερ. Είναι η ομάδα ΤΣΑΚ, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου με τους Γιώργο Λιμιάτη και Δημήτρη Μερδάκο μαζί του στον πάγκο. Εδώ είναι ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, καταξιωμένος πια προπονητής. Έφτασε η ομάδα στον τελικό της ΕΛΟ. Ο Γιώργος Λιμιάτης, ο οποίος θα ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα, δεν ξεχνάμε ότι είναι και συνεργάτης του Ηλίας Μούνου στην ομάδα της Γεωργίας. Και όλα έτοιμα λοιπόν για ένα παιχνίδι που θα παρακολουθήσει τα παιχνίδια από τη συχνότητα της ΕΡ. Ένα παιχνίδι ως συνέχεια των δύο πρώτων νικηφόρων εμφανίσεων της ομάδας ΣΑΕΚ στο μπασκετικό Champions League. Πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και σε λίγο εδώ μαζί για το ξεκίνημα του αγώνα. Με την Novibet γράφεις ιστορία και στο μπάσκετ. Με live streaming όλων των αγώνων, πρωτότυπα στοιχήματα και ακόμα καλύτερο cash out. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Δυο φίλια σου και ένα κάτι. Στην εκπομπή μας κάνουμε απόψε ένα μεγάλο προξενιό. Βρίσκονται για πρώτη φορά μαζί η Μελίνα Ασλανίδου και ο Λάκης Παπαδόπουλος. Και μια νύχτα τρελή. Είναι τόσο μικρή ζωή και πρέπει να έχεις χάρες μέσα σου. Αυτά τα άλλα ξυφομαχίες και τα θεωρώ χαζές κινήσεις. Πατίδα, 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 πατίδα δε κόκο. Η πρώτη σπίθα ήταν όταν άκουγα την Ελένη Βιτάλη να λέει ανοίχτε τα τρελάδικα, να βγει ο κόσμος έξω. Μουσικό κουτί με τον Νίκο Φορτοκάλλου και τη Ρένα Μόρφη. Αύριο στις 10 το βράδυ και κάθε Τετάρτη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Είστε όλοι γεγιέδες είστε όλοι. Να και η τρίτη τεστραμέτρησης. Είναι ο Τόμας Γιασεβίτσιος από την Πολωνία. Ο Σεργέι Μπελιάκοφ, ο Ρώσος, και ο Μάρτιν Βούλιτς από την Κροατία. Όλα αυτά ελάχιστα πριν από το ξεκίνημα του αγώνα. Ένας αγώνας must win. Θα λέγαμε για τις την ομάδα ΤΣΑΚ, η ΑΚ που έχει το 2-0 εδώ απέναντι στη Χολόν, που έχει το παιχνίδι κατά ψέματα στην Παναδέρα. Και να οι πέντε που ξεκινάνε για την Σολέ Μπάσκετ. Kivon Davenport, Νιαντά Διαρά, Μάικλ Στόκτον, Τζέρι Μπλέικς και Λάζαρ Χρώμα. Χρώμα, ακούει και στα δύο. Οι πέντε λοιπόν που θα ξεκινήσουν για την ομάδα της Σολέ, και αυτός είναι ο Ερμάν Κούντερ. Υπήρξε μεγάλη μορφή στο τελικό μπάσκετ ως παίκτης και συνεχίζει ως προπονητής. Είναι πολλά χρόνια στην Γαλλία. Ως παίκτης, ενώ να πάμε λίγο στους αρχικούς πέντε της ΑΚ, Γιάννη Μορέρα και Φλάνκο, Βλάντο Γιάνκοβιτς, Νίκος Γίκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο Ρογκαβόπουλος ξεκινάει από το 75 ως το 92. Ο Ερμάν Κουντέρ έκανε μια μεγάλη καριέρα. Ανάμεσα στα άλλα έπαιξε και 213 παιχνίδια με την Εθνική Ομάδα της Τουρκίας, φτάνοντας περίπου 3.700 πόντους. Ο Κουντέρ
που πέρασε από τα Ρουσάφακα, Μπεσίκτας, Εθνική Ομάδα Τουρκίας, Γαλατά και από το 2003 στο γαλλικό μπάσκετ με μια μικρή παρένθεση 2 ετών, ένα χρόνο στην Μπεσίκτας και ένα στη Γαλατά Σάρα. Πέρασε από τις μισές καλές γαλλικές ομάδες. Και αυτός είναι ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου που ξεκίνησε την επαγγελματική του προπονητική καριέρα από την Κηφισιά με τη συνεχής ανόδους κατηγοριών. Κηφισιά, σε εκείνο το αλυσμό του παιχνίδι που ανάμεσα στα άλλα σηματοδότησε και το τελευταίο παιχνίδι του Αντιτοκούμπο στις ελληνικές εθνικές κατηγορίες, ενώ ο Μασούρης τα λέει με τον Βλάντι Γιάνκοβιτς. Όλα έτοιμα λοιπόν για αυτό το ξεκίνημα ενός παιχνιδιού το οποίο η ΑΕΚ θέλει να συμπληρώσει την τριλογία των εικόν της στο ξεκίνημα του φετινού μπάσκετ Champions League. Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα οποία έγιναν και δημήθησαν εδώ προ 5 εβδομάδων στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων δεν ήταν το αγωνιστικό πρωινό αυτής της σεζόν, αλλά ήταν ο μεγάλος επίλογος της περσινής. Μείνετε μαζί μας λοιπόν για αυτό το παιχνίδι εδώ με το χαμογέλα στο Γιάνκοβιτς που είναι καλά φέτος. Ξεκίνησε την προετοιμασία του καλοκαίρι κανονικά με την ομάδα. 6,5 πόντι, 4,5 rebound, 2 assist, 27 λεπτά συμμετοχής και πολλά πολλά πράγματα πιστέψτε με που δεν αναγράφονται στους πίνακες στατιστικής. Και μια που λέμε για πράγματα που δεν αναγράφονται στους πίνακες στατιστικής μου ήρθε στο μυαλό ο κορυφαίος όλων σε αυτό το τομέα στην Ελλάδα, ο Φάνης Χριστοδούλου, ο οποίος είχε μια μικρή περιπέτεια, το ευχόμαστε όλοι περαστικά. Λοιπόν, Μορέιρα. Το τζάμπολ του αγώνα και ο Ντιαρά πήδηξε στο τζάμπολ με τον Μορέιρα. Κίνηση από τον Στόκτον για τον δυναμό του πολλά παιδί ενός μεγάλου πατέρα στον αθλητισμό και ως προσωπικότητα όχι μόνο αγωνιστικά. Εδώ η κίνηση από τον Στόκτον αυτή εκεί ψηλά. Ρογκαβόπουλος φαρχή, σφύριγμα υπάρχει φάου. Εδώ είδαμε για λίγο το κοντινό και στον Kevon Davenport. Εδώ η απόπειρα του Stockton για αυτό το αριστερό drive. Stockton που πέρασε το 17 και από τον Απόλλωνα Πάτρας. Πήρε από τα σκρίνη ο Λάγκφορντ ψηλά. Και πάλι πάσα στον Αμερικανό. Ο Ρογκαβόπουλος. Ωραία η κίνηση για τον Γκίκα στη γωνία στημένος. Το corner 3 είναι άστοχο. Αφήνει ο Γιάνκοβιτς σωστά. Κάτοχη για την ένωση 14 δευτερόλεπτα. Το παραφορά από τον Ρογκαβόπουλο στον Γκίκα. Γρήγορος περνάει και από τον κοντό και από τον ψηλό για να αφήσει την μπάλα εντυπωσιακά προχωρώντας τρίτο αντίπαλο προς το καλάθι. Νίκος Γκίκας και η ένωση ξεκινάει εντυπωσιακά με αυτό το σόλο. Για που μιλούσαμε για το εστοπλήρι του φιλαθλητικού του Αντιτοκούμπο. Εκεί ήταν και ο Νίκος Γκίκας. Εδώ προσπάθεια και το σούτ από κοντά άστοχο από τον Derry Blakes. Ο Blakes ο οποίος θα πάρει πολλούς εδώ το καλάθι τριών πόντων από τον σεσημασμένο σε αυτά Κρώμα, Λάζαρ Κρώμα, 29χρονος σχεδόν δίμετρος που εντυπωσίασε πέρσι με τον Κολοσσό. Ήταν μία από τις 7 μεταγραφές της Σολέ. Εδώ βλέπετε τον Νιάντα Ντιαρά. Λείπουνε δύο καλοί παίκτες για την Σολέ που είναι εδώ στην επίθεση. Εδώ είναι ο Κρώμα. Ψηλά στον Ντιαρά, μπερδεύεται αρχικά με τον Ντέιβενπορτ, αλλά ο ένας προλαβαίνει τον άλλον και έχουμε το 2-5 για τη Σολέ. Εντυπωσιακή φάση ψηλά πάνω από τη Στεφάνη. Λάγκφορντ. Το φάουλ στον πρώτο σκόρερ της ομάδας. Εδώ είναι ο Κουντέρ. Και ο Ντιαρά. Εδώ η σύγκρουση με τον Λάγκφορντ. Μικρός το δέμα, αλλά σιδερένιος ο Λάγκφορντ, πολύ δυνατός. Σας το έχω ξαναπεί σε μεταδόσεις, πρέπει να τον δείτε στις προπονήσεις και σε ατομικές και σωματικές. Γι' αυτό άλλος αφήνει υγεία, στα 37 του είναι σε αυτή την κατάσταση. Κίκας, βασικός point guard της ένωσης. Τον Καβόπουλος παρεβάλλει από τον Κίκα
στον Καβόπουλο που απέστειλε τη φετινή συμμετοχή στο draft, αλλά έχει πολύ καιρό μπροστά του. Να προχωρήσει όλα του τα αγωνιστικά όνειρα, είτε στην Ευρώπη είτε στην Αμερική, και βήματα από τον Διαρά. Εδώ ο επί της ουσίας σήμερα μοναδικός ψηλός της ομάδας, μετά την απουσία του Terrell Parks, ναι, του γνωστού μας Terrell Parks, που ξεκίνησε από τον Κεραυνό στην Κύπρο, Προμηθέα, με μια ένα προπονητικό session πρώτα στη Λάρισα, εκεί που βρέθηκε μετά τον Προμηθέα. Εδώ ο Λάγκφορντ που βρέθηκε σουτάρι και αστοχή ψηλά, ο Διαρά μαζεύει την μπάλα. Ο Διαρά από το Μάλι και μεγάλη κυπικότητα εδώ. Δύσκολη προσπάθεια, προσπαθεί ο Ντέβενπορτ, αστοχή, Γκίκας μαζεύει στο 4-5 και έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά στο σκορ. Εξαιρετικά στο Μορέιρα, εύκολα και τα πράγματα για τον ύψος. Εδώ είναι ο Στόκτον. 2-13 ψιλοτσάκ εδώ. Ο Καβόπουλος στημένος για τρεις, αστοχή εκεί είναι πανέξυπνα ο Γιάνκοβιτς, δεν προλαβαίνει ο Διαρά. Ντέβενπορτ. Μπλίξ. Στόκτον. Οι Αμερικανοί είναι η ραχοκαλιά της ομάδας. Πολύ δύσκολη φάση με τον Στόκτον. Έρχεται και ο Διαρά. Εκμεταλλεύεται και την απουσία αντιπάλου δέους και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 8-7. Γκίκας. Χαμηλά. Με κοντό αντίπαλο διαβάζει τη φάση ο Γιάνκοβιτς και από το διάβασμα δεν έχετε το καλάθι, διότι καλή σκέψη, όχι αποτελεσματική τελικά εκτέλεση. Νόλουκ πάσα στη γωνία, έρμπολ από καλή θέση για τον Κρόμα. Λάγκφορντ παίζει στις τρύπες του Ντέβενπορντ, θα τον υπερκεράσει, στημένος και πάλι ο Γκαβόπουλος, ένα στα δύο. 11-7, εδώ είναι ο Νίκος Γκαβόπουλος με πολλή δουλειά και φέτος το καλοκαίρι και στα σουτ. Έχει αλλάξει και μυϊκά, έχει βελτιωθεί και η μηχανική στο σουτ. Μπλέικς, το οποίο ξεκινάνε πολλά πράγματα. Εδώ, κοιτάξτε τι ωραίος παίκτης που είναι. Μαρκαρισμένος στενά ο Μπλέικς, δεν έχει πρόβλημα με ταμπλό. Σε αυτό το αριστερό drive να αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Τζέρι Μπλέικς, ο οποίος έχει 16,5 πόντους και είναι ο πρώτος χώρος της ομάδας. Εδώ άστοχο το σουτ, ψηλά. Κρόμα, Ρογκαβόπουλος και Γκίκας, μαρκάρουν, υπάρχει φάουλ. Εδώ το φάουλ στον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ο διαιτής υποδεικνύει την ακριβή θέση των Στόκτον. Κρόμα. Μιλά. Για να έξω. Ντέβενπορτ. Εξαιρετική προσπάθεια παρά το γεγονός ότι είχε ψηλό παίκτη μπροστά του. Το σόλο, το σλάλομ στον αέρα φτάνει στους 4 πόντους. Ο απόφυτος του Memphis, ο οποίος πέρσι δεν έγινε draft, παρότι είχε δηλώσει διαθέσιμος. Κλάνκφορντ. Βήμα πίσω, προλαβαίνει τον ψηλό σουτάρι, ευστοχή, μέσα. Keith Langford ξεκινάει καλά και μπρος πίσω ο Στόκτον. Γκίκας, hand-off με τον Λάγκφορντ, το screen από τον Μορέιρα, βρίσκει χώρο, σουτάρει, αστοχή, τρέχει ο Ντέβενπορτ, σώζει Κρόμα. Ο Κρόμα κερδίζει το φάουλ. Εδώ, Λάζαν Κρόμα,
το φάουλ ο Νεοερκέζος από το Queens, ποιος τέλειωσε στο Yukon, ενώ ξεκίνησε πρώτα στο George Washington. Καβάλα, Προμηθέας, Κολοσσός, η πορεία του στην Ελλάδα. Blakes, σκαστά, ωραία. Και ο προβλημασμός του προπονητή Τσάκ από τον καλάθι του Διαρά. Γκίκας, Ρογκαβόπουλο. Γκίκας, πιο γρήγορο από τον Ντέβενθοπ, όμως προλαβαίνει με γρήγορα πλάγια βήματα. Γκίκας βλέπει στην αδύνατη πλευρά τον Γιάνκοβιτς, στημένο, αστοχή, Μορέιρα, υπάρχει σφύριγμα, υπάρχει φάουλ. 3,5 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, ΑΕΚ, Σολέ 14-13. Η Σολέ με δύο σημαντικές απουσίες. Το παλεύει εδώ είναι ο προπονητής, ο Τούρκος ο Κουντέρ. Χρόνια στη Γαλλία, από το 10 έχει πάρει και την γαλλική υπηκότητα. Γύρισε για μια χρονιά πίσω να προπονεί στη Γαλατά. Το 17-18 και μετά πίσω στην αγαπημένη του Γαλλία, εκεί όπου προπονεί από το 2003, παρακαλώ. Keith Langford προλαβαίνει, σουτάρει, αστοχή. Εκείνο Λότρε που πήρε θέση του Μορέιρα. Πιο γκώδης, πιο γεμάτος, πιο δυνατός. Καλύτερο στα αμυντικά καθήκοντα και στις ειδικές αποστολές από του Μορέιρα. Χειρότερος στην επίθεση. Langford ανάμεσα σε δύο, βρίσκει σκαστά το Γιάνκο, σουτάρει με τεκνοή. Θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Αφήνω Ντιαρά και από το Φοφανά, τον Ιβοριανό, που έλειψε και παίζει πρώτο παιχνίδι φέτος. Είδωνο Χρώμα, σουτάρει, αστοχή, Ρογκαβόπουλος. Γκίκας. Γκίγαει ο Στόκτον, Λάγκφορντ. Γιάνκοβιτς κάνει την μπάλα από στιγμή, κάποιος παραμένει στην ΑΕΚ, Ρογκαβόπουλος. Ίσως μπορούσε να τελειώσει και μόνος του. Αλτρουισμός εδώ έβλαψε. Και ο Φοφανά αστοχή παρά την προσπάθεια του Ντιαρά. Και με τη μία στο Λάγκφορντ που απλώς θα αφήσει την μπάλα στο 16-13. Εξαιρετική μεταφορά μπάλας, εξαιρετικό το transition παιχνίδι αυτό στην ΑΕΚ. Εδώ είναι ο Νίκος Γκίκας, από τους γρηγορότερους παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ακόμα Στόκτον. Περίπου ισοψίες με τον Γκίκα. Ένα ωραίο ματσάπ εκεί. Σουτ τριών πόντων. Εύστοχο από το συνήθις ύποπτο τον Τζέρι Μπλέικς. Ποιος έχει 63% φέτος στο BCL από το τρίποντο. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Μιας ομάδας που έχει 0-2 μέχρι στιγμής. Έχει χάσει και από την Χολόν. Λογικό, αλλά και από την Τζόμσκι Μίνσκ. Ο Λάγκφορντ είναι ζεστός. Σήμερα πολύ ζεστός. Φτάνει τους 8 με 2 στα 3 τρίποντα. Στόκτον. Βαρύ όνομα. Εντάξει, βέβαια δεν έχει σχέση αγωνιστικά ο γιος του πατέρα. Και Φοφανά με το αριστερό το κάρφωμα. Είπαμε Φοφανά στο πρώτο του παιχνίδι. Και οι τρεις αλλαγές. Ζήσης, Λοτζέσκι, Ματσιούλης. Πολλά κιλά εμπειρίας και γνώσης μπάσκετ στο παρκέ μαζί με Σλότερ. Επίσης και τον Καβόπουλο, ο μικρός, με 4 που φάει με το κουτάλι τα γήπεδα, όχι μόνο της Ελλάδας, όχι μόνο της Ευρώπης, ως επαγγελματίες, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ζήσης εξ παντού και με τους συλλόγους και με την εθνική ομάδα. Κόσμιο Ολυμπιακή. Ματσιούλης το ίδιο. Βήματα. Τους μάτιασα. Ζήσης έχει χρυσό ευρωπαϊκό, ασημένιο παγκόσμιο με τους άνδρες, 6-7 μετάλλια με τους μικρούς σε μεγάλα πρωταθλήματα. Ο Δε Ματσιούλης έχει 4 μετάλλια με το εθνική ομάδα της Λιθουανίας σε παγκόσμια ευρωπαϊκά και ολυμπιακούς. Χρώμα τον προλαβαίνει με γρήγορα πλάγια βήματα ο Λοντζέσκι. Έτοιμος ο Ματσιούλης για την αλλαγή σε μαρκάρισμα. Blake. Μαρκάρεται από το Σλότερ, βήμα πίσω, είναι πιο γρήγορο, πιο ευέλικτος. Ματσιούλης εύκολα το rebound και από εκεί και πέρα Ζήσης. 19-18 στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ που έχει βρει μια αποφασισμένη αντίπαλο μπροστά της. Θεωρώ πάντως ότι η ΑΕΚ εδώ φτάνει μπάλα από τη Σλότερ
και είναι όμως για την ένωση στα 6 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, σε βάθος χρόνου θα φανούν και οι λιγότερες επιλογές του Κουντέρ και η δυναμική ποιότητα Τσάεκ. Είπαμε δύο απουσίες στη Σολέ, μία για την ΑΕΚ, λείπει ο Χρυσικόπουλος. Σλότερ πατάει γερά, ταμπλό και μέσα, 21-18 η ΑΕΚ στο συν 3. Θα της μείνουν και δύο δευτερόλεπτα αν εξαντλήσει την επίθεση η Σολέ. Μπλίξ. Στο παιχνίδι έχει περάσει και ο Γκρέγκορ Χρόβατ. Στα 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης, Μπλίξ. Προσπαθεί γρήγορα αλλαγή κατεύθυνσης, κεντρικό drive. Δύο βολές, φάουλ πριν από την τάπα του Σλότερ. Εδώ είναι ο Ματσιούλης. Βλέπετε το παιχνίδι. Φωνάζει, δεν ακούς. Νομίζω ότι φωνάζει τον Ρογκαβόπουλο. Αυτός είναι ο Μπλίξ. Τζέρι Μπλίξ. Στην πρώτη από τις δύο βολές. Ο Μπλίξ από το Inglewood της Καλιφόρνιας. Τέλειος Arizona State. Και ξεκίνησε την καριέρα του. Και αυτός όπως ο Parks που όμως απουσιάζει, είπαμε, στην Κύπρο. Στον κεραυνό ο Parks, στο παραλίμνη. Και μακρινή πάσα για τον Ροτζέσκι, ο Μπλέξ όταν τον μιλούσαμε. Σκόβει στα δύο δευτερόλεπτα, θα διασχίσει το γήπεδο, θα προλάβει να σουτάρει με μεγάλη καμπύλη, παρέλαβε και το καλάθι. Μετά πήγε στο Νόρκοπινγκ, Σκανδιναβία, Καντού, Όλτεμπουργκ, Στρασμπούργκ και Σολέ από το καλοκαίρι. Αυτό είναι ο Μπλέξ. Κοιτάξτε τον και πάλι, είναι καλό παίκτη. Είναι εξαιρετικό. Τέλειωσε στο Αριζόνα με 10,5 πόντου. Ήταν στάρτερ στα 62 από τα 66 παιχνίδια και εμεί πάμε σε διαφημίσει. Κική Λιώση ήρθε για να βάλει γκολ και να πάρει τη νίκη. Από την άλλη πλευρά, Αντιγόνη Ρουμπέση, ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην ιστορία του γυναικείου πόλο. Αν θέλεις να πετύχεις μόνο από σκληρή δουλειά, επιμονή και καμιά φορά δύσκολες καταστάσεις μπορεί να φτάσεις ψηλά. Θάνο Ρένο, για ποιο χτυπάει η καμπάνα, καταλάβατε. Για το Θάνο. Δύσκολα η αρχηγός. Για το Θάνο. Δεν κατάλαβα, υπάρχει πρόβλημα με τις απέλες. Όπα. Όπα. Όπα ρε σοφάκι. Όπα. Με αγχώσατε έτσι όπως κάνατε, φοβήθηκα. Θα συνεχίσετε. Μπορούμε, αλλά είναι κρίμα για τα παιδιά γιατί τα έχουμε πολύ μπροστά. Να μας πει και ο Δημήτρης τώρα κάτι. Θέλω να κατέβει ο διαιτητής του ΒΑΡ κάτω, να δούμε κανένα δυο φάσεις γιατί κανένα δυο απαντήσεις δεν ήταν πολύ σωστές. Έχει κατεβάσει μούτρα. Το μεγάλο παιχνίδι. Σάββατο στις 6 και 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ 1. Όλα τα συναισθήματα στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Earthflix. Earthflix. Μπικές. Φίλες και φίλοι και πάλι μαζί εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, Νίκος Γκάλης, ΑΕΚ, Σολέ Μπάσκετ, 21-20 και ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Σλότερ, Λοτζέσκι, Ζήσης, η προσποίηση, αδύνατη πλευρά για τον Κατσίβελη. Ψηλά, για κανέναν. Μπάλα στα 6 δευτερόλεπτα είναι για την ΑΕΚ. Εδώ ο Δημήτρης Κατσίβελης, εξαιρετικός στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ. Κάτι που αποδεικνύει τις επιλογές που έχει ο Παπαθεοδόρου. Λοτζέσκι με γλυκό καρπό. 23-20 για τον Λοτζέσκι που σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια της ΑΕΚ καταλήτη της ΑΕΚ 95 και με το Περιστέρι με 4-4 στο τελευταίο δεκάλεπτο. Αλλά και στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μπλέιξ. Χρόβατ. Πέρασε και ο Δημός, Χρόβατ, Λότερα στο χείλο, Τζέσκι ψηλά, μαζί του την μπάλα. Χρώμα, δύσκολη προσπάθεια, μετράει το καλάθι από τον Αμερικάνο.
Εδώ είναι ο Σκότρι που απορεί. Κρώμα στο 23-22 για τον Σοφάρης που έχει πέντε για τον Ματσούλη κυδάει ψηλά και παίρνει το rebound από την άστοχη βολή. Ο Κρώμα που μέχρι στιγμής είχε 100% και έχασε την πρώτη του βολή στο φετινό BCL. Λοτζέσκι Ζήσεις μιλά στο σλότερ με κοντύτερο αντίπαλο, προτιμά να βγάλει τον Κατσίβελη έξω και αυτός δεν δικαιώνει στα 5 δευτερόλεπτα. 26-22, Σλότε θα μπορούσε να πάει προς το καλάθι. Προτίμησε τον Κατσίβελη, στημένος με ζυγισμένο σούτ. Κρώμα εναντίον τριών. Κακή εκτίμηση της κατάστασης. Ο Τζέσκι ήταν εκεί, μπλόκαρε το σούτ. Ο Τζέσκι κερδίζει και το φάουλ από τον Βαφεσά Φοφανά. Εδώ βλέπετε τον Φοφανά στο πρώτο του παιχνίδι. Φεύγει μπάλα προς τη μήνα, αλλά την κοντρολάρει. Ο Τζέσκι. Ζήσεις. Με τον Μπλέξ μπροστά του. Σλότερ. Πολύ ώρα φέρνει την μπάλα στο δεξί με δύο αναπηδήσεις. Έχει το Ματσούλης. Κερδίζει τη φάση κατά κράτος. Καλάθι και φάουλα από τον Λιθουανό. Εδώ το φάουλ από τον Κάρτον Ντιμάνς. Τον νεαρό Γάλλο που έχει αγωνιστεί μόλις 5,2 λεπτά συνολικά στα δύο παιχνίδια. Και είναι ο Ματσιούλης που έχει φέτος 5,5 πόντους, 3,5 rebound, 1,5 assist στα 13 λεπτά που παίζει. 8 και 14 έχει ζητήσει ο Hunter timeout σε λίγο μαζί στο 28-22 τσάι. Όσο εσείς ετοιμάζετε το φαγητό, εμείς ετοιμάζουμε το γλυκό. 7 Days Cake Bars. 7 Days Cake Bars. Γιατί η καλύτερη στιγμή του φαγητού είναι μετά το φαγητό. Για να συνεχίσεις να απολαμβάνεις τα αγαπημένα σου προγράμματα, θα πρέπει να επανασυντονίσεις τους δέκτες σου στις νέες συχνότητες. Από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, εάν μένεις στην Ικαρία, Σάμο ή στα Δωδεκάνησα, εκτός του Καστελόριζου, θα χρειαστεί να κάνεις τα εξής απλά βήματα. Να πατήσεις στο τηλεκοντρόλ τη λέξη μενού. Στη συνέχεια, να επιλέξεις το «Εγκατάσταση ή ρυθμίσεις». Και τέλος, να διαλέξεις τον «Αυτόματο συντονισμό». Με τρεις απλές και γρήγορες κινήσεις, συνεχίζεις να απολαμβάνεις τα καλύτερά μας στην ΕΡΤ. Αυτός είναι ο Blakes. Έτσι κι αλλιώς, ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας της Σολές στην επίθεση, είναι στους 7 πόντους. Με δύο assist. Αυτό που ζήτησε ο Κουντέρ, γιατί εκεί πήγε το μικρόφωνο της FIBA σε αυτό το timeout, ζήτησε περισσότερη πίεση στην άμυνα και τους είπε ότι σε άμυνα και επίθεση το κλειδί σε αυτό το παιχνίδι με αυτήν την ομάδα είναι το rebound. Τους είπε ότι θέλει μεγάλες επιθέσεις, long offenses όπως είπε, και να γυρίσει πολύ, πολύ και υπομονετικά η μπάλα. Και μάλιστα τους είπε στο τέλος, και αυτό δείχνει και την ποιότητα των παικτών Σάκη, όπως γνωστή είναι. Τους είπε, τους ξέρετε τους παίκτες ΣΑΕΚ. Φυσικά τους ξέρετε τους παίκτες ΣΑΕΚ. Οι 6 από αυτούς είναι στο πολύ, πολύ ψηλό επίπεδο. Και οι άλλοι χτίζουν τώρα την δική τους καριέρα. Λοιπόν, Κρώμα, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι στους 5 πόντους. Ο Φανάτος και στην μπάλα στον Blakes βγαίνει ψηλά ο Κατσίβελης, ο Ζήσης πάνω στον Χρόβατ, τον παίκτατο Κόπερ που ευστοχεί στη λήξη. Ο Σοβένος που ξεκίνησε από τον Κόπερ, μετά πήγε στην Ήλιος, μετά στην Ολύμπια και πλέον το καλοκαίρι. Εδώ η μπάλα καταπληκτικά στον Λοτζέσκι, γωνία για τον Ζήση. Βρίσκει και πάλι τον Λοτζέσκι στην κορυφή. Γωνία ο Κατσίβελης, corner 3, αστοχή. Έχει τον Ζήση πονηρά έξυπνα να προσπαθήσει να κλέψει την μπάλα από τον Blakes, που όμως είχε το πλεονέκτημα του χώρου. Blakes εναντίον όλων. Θα τον έλεγε και ατομιστή. Μοιραίος θα χάσει το σούτ από αυτή την γρήγορα
πίσω. Άμυνα Τσάκου γύρισε γρήγορα πίσω. Ο Κατσίβελης με τον Χρόβατ. Ο Ζήσης με ψηλό αντίπαλο. Ο Μπλέκς μπροστά του. Βρίσκει το Σλότερ ένα βήμα και καλάθι. 31-24. Εδώ η καλοκουρδισμένη μηχανή που λέγεται ΑΕΚ στην επίθεση δούλεψε. Σλότερ στους 4 πόντους. Η ασίστ πιάνου άλλου. Μεγάλο, πολύ μεγάλο με το Ζήση. Φτάνει τις 2. Μπλέξ, όλα πέραν από αυτό. Αντιλαμβάνεται ότι θα έκανε παράβαση. Ο Χρόβατ διορθώνει την κατάσταση πρώτου Νίκου Ζήση. Και ο Στόκτον θα περάσει στη θέση του Κρόμα. Είδατε τη φάση και εδώ ο Νίκος Ζήσης. Και αυτός στα 37 του χρόνια με τόση μεγάλη πορεία από την ώρα που έφυγε από την ΑΕΚ για να γυρίσει όλη την Ευρώπη στις κορυφαίες ομάδες. Τσεσκά, Φενέρ, Μπενετών, πέρασε από την Μπάμπερ στα τελευταία χρόνια και επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη και στην αγαπημένη του ΑΕΚ. Ο Ζήσης, ο Θεσσαλονίκιος. Μίξ, που έχει και άλλους εκτάπτους να λεπτά συμμετοχή σε αυτήν την ομάδα. Χρόβατ, καλός παίκτης. Πέρυσι ήταν Τουρκία. Πάσα δεν περνάει, ο Κατσίβελης είναι και εκεί παρόν. Τρέχει γρήγορα την επίθεση. Στημένος ο Λοτζέσκι με μεγάλη καμπύλη μέσα. 34-24, να είναι 10 από τη διαφορά και φυσικά ο Κουτέρ δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Μια θρηλυκή μορφή για το τουρκικό μπάσκετ. Στόκτερ. Μπερδεύεται Ματσιούλης 3 με 2. Ο Ταύρος προσπαθεί και αστοχεί. Θα μπορούσε να μοιράσει παιχνίδι εδώ. Μπλίξ. Περνάει εξαιρετικά με τη σταυρωτή από τον Ζήση που κάνει το φάουλ. Και τον Νίκο Ζήσης και ο Ματσιούλης που παρά την εμπειρία, την κλάση και το μυαλό του έκανε λάθος νωρίτερα. Το πλάνο δεν έπιασε που εξηγεί ο Μασιούλης κάποια πράγματα στο Φωφανά πάνω στο μαρκάρισμα που του έκανε. Έτσι δάσκαλος και στους αντιπάλους. Διάρα Μπλέικς, Κατσίβελης πάνω του, ένα ψηλό γκάρ στα 2 μέτρα, 98 επί τουσίας. Μπλέικς βήμα πίσω, δύσκολο σουτ, Ζήσης γραπώνει το αμυντικό. Το 33-24 παραμένει στο σύν 9 η ΑΕΚ. 5-30. Ο μαέστρος με την μπαγκέτα, την μπάλα στον Ροτζέσκι και όμορφα μια ακόμη τελική για τον Νίκο Ζήση. 35-24 στο σύν 11, χάρμα εδέστε η ΑΕΚ εδώ και ένα τρίλεπτο σε άμυνα, έτσι για να τα βάλουμε τη σειρά, θα θέλω τον Νίκο Παθεοδόρου και μετά επίθεση. Στόκτον, εδώ γεννημένος στο Σποκέιν της Ουάσιγκτον, από μακριά στο φώτο σου, από τον Βαφεσά Φωφανά. Και Ζήσης. Και πάλι ο Τζέσκι που είναι γρήγορος, είναι κινητικός και πάντα εύστοχος. Ένα ακόμη καλάθι από τον Τζέσκι, ο άνθρωπος οικονομία. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή ομάδα σε κανένα κύπελο που να πετυχαίνει, που έχει απέκτημα να πετυχαίνει τόσους πόντους στα λεπτά συμμετοχής που του αναλογούν στην ομάδα. Χρόβατ, Στόκτον. Διαρά για το σκύλι στην μπάλα. Προσπαθεί να διαβάσει ο Στόκτον για το συμπέκτη. Μπλέξ, Φωφανά στημένο στη γωνία. Καλό σουτ μέσα. Εδώ είναι ο Φωφανά. Αλλά είδατε όλο το παιχνίδι. Ξεκινάει ως δημιουργία από τον Στόκτον. Και πάλι ο Τζέσκι. Αστοχή. Ψηλά ο Διαρά. Δεν υπάρχει φάουλ. Χρόβατ, Φωφανά, νέο σκριν, Στόκτον. Το όνομα του πατέρα του ήταν για μια 20ετία συνδεδεμένο με μερικά πιθανά στιγμιότυπα από τον θεαματικό εντυπωσιακό μαγικό κόσμο του NBA, εδώ είναι ο Στόκτον. Που ξεκίνησε να παίζει από την Καλσρούη μετά την ανεπιτυχή προσπάθειά του να εισέλθει στον draft του 2011 ως απόσπαστο του Westminster, ενώ πήγε στο
Γκονζάγκα ως προπαρασκευαστικό σχολείο. Εδώ ο Ζήσης θα κάτσει στον πάγκο, έχοντας 4 παρακαλώ ασίστ σε 7 λεπτά. Πώς θα το λέγανε Γάλλοι, Παμάλ. Εδώ είναι ο ύψος 85. Κατά ψέματα, όταν ο πατέρας του Τζον Στόκτον, μοιραίος θα μιλάνε για αυτόν και εμείς θα μιλάμε για αυτόν. Δεν γίνεται να μιλήσουμε για τον πατέρα του. Ποια είναι μια από τις πιο διάσημες φράσεις στην ιστορία του NBA. Στόκτον του Μαλόουν, του Τατζάζ, η αποθέωση του Κεντρών και πολλών άλλων μαγικών πραγμάτων στην εξέλιξη του μπάσκετμπολ για δύο δεκαετίες. Το Μίλο δεν έπεσε ακριβώς κατά τη μία, αλλά είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος. Βγάζει τη μία και καλά το ψωμί του. Φράγκφορτ που ξαναπέρασε. Βήμα πίσω, εκτός ισορροπίας. Τα γνωστά. 39-29. Χρόβατ, ένα mini Eurostep και εδώ Διαρά. Εξαιρετική προσπάθεια σε αυτό το push-shot. Κάτι σαν φλότερ από τον παίκτη του Σολέ. Περνάει από τον Ιβοριανό Λάγκφορτ. Λάγκφορτ και πάλι δύσκολη προσπάθεια. Έρχεται ο Γκίκας και παίρνει το μακρινό επιθετικό. 39-31 στα 2-50. Η ΑΕΚ ελέγχει το ρυθμό, ελέγχει το σκορ, ελέγχει το παιχνίδι και επιθετικό. Σλότερ στην προσπάθειά του για το στήσιμο αυτού του σκριν. Αυτό. Κανονικό. Φάουλ. Δεν θα αναφεύρει στον διαιτητή. Έχει δίκιο. Ο ένας εκ των τριών αρχόντων του αγώνα και ο Μορέιρα και πάλι στο παιχνίδι. Ο Σλότερ έχει κάνει 2. Ο Μορέιρα είναι στο 0. Στόκτον. Περνάει από το σκριν. Στην Διαρά. Ρόβατ. Έξοχα. Στον Διαρά που καρφώνει. Επί της ουσίας ανενόχλητος. Ο Διαρά φτάνει τους 10. Κάνοντας ένα εξαιρετικό παιχνίδι ως μοναδικό σεντερφόρ της ομάδας σήμερα. Καθαρό σεντερφόρ. Μορέιρα ξεφεύγει από την Λέξη, μια που είχε βγει μακριά από το πεδίο δράσης του, αμυντικής δράσης του Διαρά. Διαρά που έχει 5 στα 6 τίποτα, έχει 5 rebound, μία assist, ένα κλέψιμο και είναι ο κορυφαίος του αγώνα μέχρι στιγμής. Μπλέιξ. Χρόβατ. Με 3 ποντούς. Φανά. Στόκτον στη γωνία, στημένος καθώς δοκάρει μπάλα. 41-33 στους 8. Η ΑΕΚ με δυνατότητα να περάσει και πάλι σε διψήφιο αριθμό διαφοράς. Φιλόδοξη προσπάθεια του Γκίκα και εδώ το κάρφωμα του Χρόβατ. Καθώς πάσαμε τον αχέρι, δεν πέρασε ποτέ. Του διεθνή playmaker της ΑΕΚ. Εδώ είναι ο Γκίκας. Λάγκφορτ. Περνάει ωραία και μιμείται τον Σλόδερο Μορέιρα. Κινήθηκε στο σκρίν, έκανε φάουλ πάνω στον Στόκτον. Εδώ είναι ο Γιάννη Κοέρα, ο διεθνής Αγγολέζος, αμερικανοθρεμένος σε πανεπιστημιακό επίπεδο και το φάουλ που σφυρίχτηκε. Time out στο 1 και 10. Η διαφορά έπεσε στους 6 από τους 11. Σε λίγο μαζί. Με την Novibet γράφεις ιστορία και στο μπάσκετ. Με live streaming όλων των αγώνων, πρωτότυπα στοιχήματα και ακόμα καλύτερο cash out. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Every time, you know, if you are not open, you can't make a big, and you are
attack every time. Hey, Bobby, we got two small pounds to give. No easy pass. Two pounds to give also. Λοιπόν, let's go. 18-7 η πόντι του Πάγκου για την ΑΕΚ. Καλύτερος πάγκος, αλλά 20-22 η πόντι από το ζωγραφιστό με αφορμή το παιχνίδι, το εξαιρετικό του Διαρά αλλά και του Φοφανά. Η ομάδα της Γαλλίας είναι μέχρι στιγμής ευθέως ανταγωνιστική στους ψηλούς της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ συνεχίζει στα τελευταία 70 δευτερόλεπτα με τον Λάγκφορντ, τον Μορέιρα, τον Γιάνκοφ, τον Γκίκα και τον Κατσίβελη. Έχει βάλει, ακολουθώντας τον αντιπροπονητή, επίσης τριπλέτα περιφερειακών, όπως ο Κατσίβελης απέδει κοντά στα 2 μέτρα. Ισόλεμε τον Στόκτον, τον Μπλέικ, τον Χόρβατ, τον Κρόμα και τον Διαρά, ακόμη πιο κοντή πεντάδα με 4 επί της ουσίας κοντούς κάτω από τα 2 μέτρα οι Γάλλοι. Εδώ είναι ο Κρόμα, Λασάν Κρόμα, κάνει το λάθος Κατσίβελης, πέτυχε το καλάθι, ο Κρόμα τα ακούει από τον Κουντέρ, δικαιολογημένα, πήγε να κάνει κάτι μόνος του, έπεσε, έκανε και το λάθος. Από τα χέρια του Διαρά, 2 συνεχόμενα λάθος στο Κρόμα. Κρόμα είπαμε που έχει περάσει. Εδώ είναι ο Κουντέρ από τρεις ελληνικές ομάδες με τελευταία πέρσι τον Κολοσσό, όπου ήταν εξαιρετικός και επιθετικά. Ο Λασάν Κρόμα, ο Στάκος εννοείται τον προπονητή του. Λάγκφορντ να κάνει τα από τον Χρόβατ. Να δούμε το overplay. Προσπαθεί ο Λάγκφορντ, μεδεύεται, καθυστέρησε. Η μπάλα είναι για την Σολέ. Η διαφορά στο 8, στα 27 και 7 δευτερόλεπτα. ΑΕΚ Σολέ μπάσκετ. Η Σολέ που έχει 2 ήττες μέχρι στιγμής. Η ΑΕΚ που έχει 2 νίκες. Η Σολέ που ξεκινάει φέτος την πορεία της στο Basketball Champions League. Ψηλά. Το σκριν που δεν έγινε ποτέ. Ο Διαρά. Τώρα πηγαίνει. Στον Μπλέξ που προσπαθεί να παίξει στην απομόνωση τον Κατσίβελη. Ένα αντρενό sidestep και με τη λήξη επίθεση. Εδώ εξαιρετική προσπάθεια. Έρχεται ο Κρόμα, δοκάρι. Έγινε και το κλέψιμο. Νωρίτερα ο Μπλέξ έδειξε ότι είναι εξαιρετικό παίκτη, ειδικά στο ένα εναντίον ενό. Και δεν είναι τυχαίο ότι ένα κομμάτι σοβαρό του σκάουτινγκ στην άμυνα τσάκ αφορούσε τον Μπλέξ. Εδώ είναι ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Δεν μπορεί να είναι ούτε απόλυτα ευχαριστημένος ούτε απόλυτα δυσαρεστημένος από αυτό το παιχνίδι. ΑΕΚ έλεγξε τον αγώνα στο μεγαλύτερο κομμάτι του. Λοιπόν, για την Σόλε στο 9 πόντους ο Blakes, 3 assist, 1 rebound, αλλά 3 στα 9 shoot. Ο Ντιαρά που ήταν εξαιρετικός με 5 στα 6 τρίποντα έχει 5 rebound, 1 assist. Ο Χρόβα 4 πόντους, 1 rebound, 2 assist, αλλά εξαιρετική αμυντική παρουσία. Αλλά σαν Κρόμα όχι πολλά πράγματα, 2 στα 6 πήρε shoot, αλλά δεν τα πέτυχε. 1 rebound, 1 assist. 2 ο Στόκτον, με μία assist και αυτός ισχνή χαμηλή παρουσία. Βλέπετε και τα συνολικά στατιστικά εσείς. Στους 4 ο Ντέιβινγκ, 3 ο Φανάκ και 4 ο Νουδέ. Για μια ομάδα που δεν έχει πολλές επιλογές στον πάγκο. Για την ένωση από 2 Γκίκα σε Γιάνκοβιτς, αλλά 4 assist για τον Γκίκα. 5 πόντια για τον Κατσίβελη με μία assist. Στους 10 πόντους ο Λάγκφορντ με ένα rebound, μία assist. Ο Μορέιρα 4 με ένα rebound. Και από εκεί πέρα στους 8 ο Λοτζέσκι με 4 στα 4 δίποτα. 2 rebound. 3 πόντια για τον Ματσούλης με 5 rebound. Ρογκαβόπουλος στους 5 με ένα τρίποντο, 4 ο Σλότερ με ένα rebound, μια assist και Νίκος Ζήσης με 4 assist σε 7 λεπτά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να σας αφήσουμε να ξεκουραστείτε εσείς, να πάρουμε και μια σμένα ανάσα. Ημίχρονο για την ΑΕΚ απέναντι στη Σόλε Μπάσκετ, 43-37, σε λίγο μαζί. Και αυτός είναι ο Ερμάν Κουντέρ που θα βγάλει τώρα και τη μάσκα του, καθώς ο αγώνας θα ξεκινήσει σε λιγότερο από 2 λεπτά. Ένας gentleman του τουρκικού μπάσκετ, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει μεγάλη ιστορία με την τεχνική ομάδα και ως παίκτης, ο οποίος από τα τελευταία 18 χρόνια, τα 16 τα έχει περάσει στη Γαλλία. Έχει πάρει γαλλική υπηκότητα από το 2010, εκεί έχει τακτοποιηθεί οικογενειακά και εδώ είναι η ΑΕΚ. Λίγο πριν από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, φίλες και φίλοι, η συχνότητα σερτ εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, Νίκος Γκάλης για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Σόλε. 43-37, 21-20 και 22-17 τα 2 δεκάλεπτα για την ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που έχει 57,6 εντός παιδιάς, 45,5
έχει Σολέ. Στα τρίποντα 40 και 43. Στις βολές 100 και 80%. Από εκεί πέρα στις assist 12 η ΑΕΚ, 9 η Σολέ, 6-4 τα επιθετικά rebound, 13-8 τα αμυντικά, 19-12 συνολικά. Βλέπετε τον Λιμιάτη πως διδάσκει τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, γύρω Σχήνας ο μάνατζερ, δεξιά ο Δημήτρης Μενουδάκος. Και περιμένω να ακούσουν τις οδηγίες του Ηλία Παπαθεοδόρου. Κλέψιματα 4-6, η Σολέ έχει κάνει δύο περισσότερα, τα μπλοκ 1 για την ΑΕΚ. Και αυτός είναι ο Κρώμα, είπαμε, έχει περάσει από τρεις ελληνικές ομάδες. Μεγάλη διαφορά 13 πόντους για την ΑΕΚ, 3 για την Σολέ. Από 22 πόντους στο ζωγραφιστό, 27 οι πόντοι πάγκου, 6-10 οι πόντοι από λάθη αντιπάλου, 7-5 οι πόντοι δεύτερης ευκαιρίας, σερί 8 πόντων η ΑΕΚ, 5 η Σολέ. Και από τα 20 λεπτά, τα 17 η ΑΕΚ προηγήθηκε, το 1,5 η Σολέ, και είχαμε και κάποιο μικρό διάστημα ισοπαλίας. Λοιπόν, όλα έτοιμα φίλες και φίλοι. Εδώ στο κλειστό, R3, Air Sports, Δημήτρης Χατζηγεωργίου, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στην περιοχή του σχολείου. Με τον Μάικλ Στόκτον, τον αρχηγό της ομάδας, και ο Κρώμα βρίσκει το χέρι του, έτσι δεν λέγαμε παλιά. Σουτάρει και κάνει τη διαφορά να πέσει στους τρεις πόντους. Γκίκας. Γιάνκοβιτς εκπληκτικά στον επελάβνοντα Μορέιρα που έκοψε στη ρακέτα. Και εδώ είδαμε για λίγο και το κοντινό του Μορέιρα. 45-46 η πόντι, 3-3 δίποντα. Κύριο Μπλέικς για τον Κρώμα. Και πάλι Μπλέικς που πήρε τη μερίδα του Λέοντος. Προσπάθησε και 9 προσπάθησε, αλλά μόλις 3 εύστοχα από τα 9 που επιχείρησε. Εδώ όμως ξεφεύγει ιδανικά, πανέξυπνα, περνάει κάτω από τα χέρια του Βράντο Γιάνκοβιτς, που είναι καλός αμυντικός. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στον τομέα αυτό. Χαμηλώνει, ακολουθεί τον αντίπαλο, παίζει και μέσα και έξω από τη ρακέτα. Λάγκφορντ εκπληκτικά στο Μορέιρα, φάουλ ψηλά από τον Διαρά. Ο παίκτης από το Μάλι, βλέπετε εδώ, που μετά την απουσία του Τέρελ Πάρκς, του γνωστού μας Τέρελ Πάρκς, πέρσι Λάρισα, πρόπερσι Προμηθέας, κεραυνός Κύπρου, και η απουσία του που αφήνει τον Κουντέρ επί της ουσίας με ένα μόνος σεντερφόρ. Μορέιρα. Κάποια στιγμή θα κουραστεί και ο Διαρά, που στο βάθος βλέπετε άκουγε τις οδηγίες του Κουντέρ. Εδώ είναι ο Γιάννης Μορέιρα. Και αυτός στον τρίτο του ελληνικό σταθμό. Βλέπετε το ελληνικό μπάσκετ που ακόμη και τώρα που δεν διάγει περίοδο παχαίων αγελάδων, θεωρείται και είναι ένα πρωτάθλημα υψηλού επίπεδου, υψηλού ανταγωνισμού, υψηλού μπασκετικού IQ. Εδώ στο που διαβάζει από την πλευρά του τη φάση και δίζει και κοντό και ψηλό στην ΑΕΚ, μειώνει στο καλάθι δύο πόντων. Και όπως όλοι οι παίκτες και προπονητές λένε, είναι ένα πρωτάθλημα με παίκτες και προπονητές με υψηλό μπασκετικού IQ, ίσως το πιο στρατηγικά υψηλό επίπεδο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Γιάνκοβιτς ψηλά μαζεύει το rebound, ο Διαρά 14ο rebound για τους Γάλλους, 19 και ΑΕΚ. Ντέβενπορτ, υπάρχει φάουλ από το Μορέιρα, πήγε για το baseline drive ο Αμερικανός. Κίβον Ντέβενπορτ, εδώ έχει γίνει το φάουλ από τον Μορέιρα με το δεύτερο. Ντέβενπορτ μέσα από πέρσι πέρασε από το πρωτάθλημα του Ισραήλ, εδώ είναι ο Παπαθεοδόρου, από την Χάπουελ Αιλάτ με 13,5 πόντους και 7 rebound. Έκανε ένα καλό πρωτάθλημα. Η Winner League είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Εκεί όπου άλλωστε έχουμε και δικούς μας ανθρώπους. Έχουμε τρεις Έλληνες προπονητές και έχουν παίξει στο παρελθόν σημαντικότατοι παίκτες σε ομάδες μεγάλες και κυρίως στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Λάγκφορντ. Χαμηλά ο Μορέιρα με τον Διαρά. Γυρίζει αριστερό χουκ. Όχι το καλό του. Και Στόκτον. 46 όλα. Η ΑΕΚ
έχει απολέσει τη διαφορά των 13 πόντων που έφτασε κάποια στιγμή και κάποια στιγμή και των 6 το τέλειωσε το ημίχρονο. Διαρά Στόκτον, που είναι καλός δημιουργός. Εδώ αστοχεί στην εκτέλεση. Μαζεύει ο Μορέιρα. Έχω από 6. Λάγκφορντ, Μορέιρα, προλαβαίνει με δύσκολο σουτ, αστοχή, καθώς είχε δύο παίκτες ψηλούς με απλή μεταχέρι για πάνω του. Μπλέικς. Στόκτον. Νομίζω ότι ο Στόκτον, ο Ντιαρά και ο Μπλέικς θα περάσουν τα 35 λεπτά στο τέλος αγώνα. Κάτι το οποίο δίνει ένα προβάδισμα στην άγρια τελευταία λεπτά, κάτι που άλλωστε έγινε και με την ομάδα από το Μίνσκ. Στόκτον στην επαναφορά. Στην ένατη της χρονιά ως επαγγελματίας. Κρώμα. Δύσκολο, πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο σουτ. Εδώ μας δείχνει ότι είναι ένας εξαιρετικός σκόρερ. Κοιτάξτε πόσο πανηγυρίζει για τον εαυτό του. Στη φάση του αγώνα και ο σουτ και ως πανηγυρισμό. Ζωμπό το ψάχνουμε κάποια στιγμή και μπροστά ίσον με 46-48. Είχε κρεμασμένο παίκτη πάνω του Κρώμα. Λάγκφορντ, εξίσου δύσκολο σουτ. Άλλος εσημασμένος. Ακόμη πιο επικίνδυνος σκόρερ. Ο Κιθ Λάγκφορντ, τεράστια πορεία, καμία σχέση με τον Κρώμα, τώρα για την μπάλα. Ποιος είναι ζεστός, εδώ μπάλα μπαίνει βγαίνει, για την ευκαιρία να ξαναπεράσει μπροστά. 6 και 14 για το δεκάλεπτο. Η ένωση με τον Γκίκα. Μορέιρα μπαίνει πολύ ωραία το πρώτο βήμα από τον Διάρα, τον βάζει πλάτη, αλλά αστοχή σχεδόν εξ επαφής, είπαμε όλα μπαίνουν, όλα βγαίνουν. Ντέιβερπορτ. Τρελαίνει τον Πιτέρ, δικιά την κραυγή. Και εδώ ο Ντέιβερπορτ ζητάει φάουλ, το οποίο νομίζω δεν υπήρχε. Για να δούμε εδώ. Όχι, όχι, ούτε φάουλ, ούτε άγγιξε ο Μασιούλης. Κοιτάξτε νωρίτερα, το απίστευτο καλάθι. Μεταξύ μας τώρα έχει κάνει και ένα φάουλ ο Λάγκφορντ. Με το αριστερό χέρι χαμηλά στη μέση, το τσεκάρισμα. 48-48 η ΑΚ και πάλι για το προβάδισμα με τον Γιάνκοβιτς. Λοντζέσκι που πέρασε για να αποκαταστήσει λίγο την επιθετική τάξη μαζί με τον Ζήση και τον Ματσιούλης. Αυτοί οι τρεις πάνε μαζί. Λοντζέσκι στημένος. Πώς θα το είχαν. 51-48, ένας ακόμη πυροβολισμός. Μια ρηπή από το αυτόματο που λέγεται Ματ Λοντζέσκι. Αυτός ο απίστευτος παίκτης επιθετικά. Πραγματικά δεν είχε τους τραυματισμούς, δεν ξέρω που παραπάνω μπορούσε να φτάσει. Μην ξεχνάμε ότι είχε μια μεγάλη θητεία στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό και πλέον έρχεται την χρονιά εδώ στην Ελλάδα. 6 χρόνια στο Βέλγιο, 7 στην Ελλάδα, 1 στην Τουρκία, εδώ είναι ο Μάρκους Λότερ. Άλλο ένα πολύ εμπειρό παιδί. Εδώ το φάουλ πάνω στον Διαρά με το σώμα από τον Σλότερ, ο οποίος θα ακούσει τις οδηγίες του Παπαθεοδόρου. Οι διαιτητές τους ζητούν να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου του προπονητής ΑΕΚ. Ο Σλότερ λοιπόν, ο οποίος παρότι δεν έγινε draft το 6, εδώ ο Κουντέρ έκανε μια μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη. Σλότερ λοιπόν που έπαιξε σε 14 ομάδες αυτά τα 14 χρόνια. Άστοχη δεύτερη βόλη, 51-49 και φυσικά δεν θα ξεχάσει ποτέ τον τίτλο με τη Ραλ. Συμπαίκτης εκεί του Μασιούλης στην Ευρωλίγκα. Ζήσεις. Γιάνκοβιτς. Το φάουλ από το Κρώμα. Και εδώ ο Κουλτέ. Στο βάθος και ο Χρόβατ και ο Γιάνκοβιτς. Θα περάσει τον πάγκο στη θέση του ο Κατσίβελης. Ο Κατσίβελης που ήταν εξαιρετικός στο διάστημα που αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, στο τέλος του, στα μέσα και το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Ζήσεις. Σλότερ. Και πάλι εξαιρετική συνεργασία των παιχτών της ΑΕΚ. Ιδανικά καταλήγει με τον Μασιούλης
Αυτό θα πρέπει να το ξαναδούμε κάποια στιγμή. Η μπάλα πέρασε δύο φορές από πιλαρότρυπα. Ο αλτρουισμός, το μυαλό και φυσικά το παιγμένο σύστημα των παιχτών της ΑΕΚ πολλές φορές στυροφόρησε. Αλλά είπαμε, η οξυδέρκεια και η ποιότητα που δεν κρύβονται. Εδώ χρώμα με πολλά φάλτσα μέσα. Είναι σκόρε. Η ΑΕΚ έχει παιδιά τα οποία ο καθένας από αυτούς θα μπορούσε να βάλει ένα παιχνίδι και να βγει μπροστά πρωταγωνιστής σε άμυνα και σε επίθεση σε οποιοδήποτε αγώνα. Τώρα προσέξτε. Ζήσης, Λοτζέσκης, Λότερ, Ματσιούλης, τέσσερις. Ο Κατσίπελης είναι ένα παιδί που έχει παίξει σε πολλές ομάδες. Εδώ. Πάσα από τον Κατσίπελη, Λοτζέσκη και πάλι Κατσίπελη στημένος, αστοχή, ψηλά ο Ντέιβιν που μαζεύει την μπάλα. Μπλέικς που θα αφήσει και την ψυχή του σήμερα στο παρκέ. Ελείψη εναλλακτικών από τον Κουντέ. Καλή άμυνα από τον Κατσίπελη, είναι ψηλότερος. Αν και παίζουν για θέση, εδώ Ντέιβενπορ δεν μπορεί να κερδίσει τον Σλότερ. Θα ήταν δύσκολο έτσι κι αλλιώς. Σλότερ έχει περάσει από κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Τουρκία. Σλότερ προσποίηση στον Μπλέικς. Φωνάζει ότι επιδίωξε την επαφή καθώς είναι πολύ πιο δυνατός από τον Μπλέικς και ήταν σε πολύ καλή θέση για να πάρει το φάουλ μαζί με το καλάθι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Τον βλέπει και πηγαίνει με ένα βηματάκι, είναι αλήθεια, πάνω του για να κερδίσει και το φάουλ. Εδώ κοιτάξτε την προηγούμενη φάση, χάνει την μπάλα. Έξω ο Μασιούλης, στημένος από τους κορυφαίους σπουτάπ σουτέρ που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια. Το επιπλέον πλεονέκτημα που έχει μετά τη δύναμή του και το διάβασμα του παιχνιδιού είναι μια κυριαρχική φυσιογνωμία. Εδώ ο Κατσίβελης. Εξαιρετική, εξαιρετική πεντάδα τσάι. Στόκτον προλαβαίνει για λίγο το Μασιούλης. Στόκτον, Ντέιβενπορτ, Μπλέικς. Κόμμα. Πάλι μια πεντάδα κοντών, μάλλον τετράδα κοντών. Διαρά. 9 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση. Έχει χρόνο η Σολέ. Στόκτον. Κλέβει ο Σλότερ. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό το μαρκάρισμα. Ο παράλληλο πρωτοφολάς. Κοιτάξτε εδώ, βγαίνει δυναμικά. Υπερβολική αντίδραση του Στόκτον, μπορεί και να μην ήταν. Υπήρχε μια μικρή επαφή αφού βρήκε την μπάλα με τα τεράστια άκρα του. Εδώ είναι ο Στόκτον. Μοιάζει λίγο στη φυσιονομία στον πατέρα του. Βάμε Στόκτον του Μαλόουν. Μια φάση που έχει με την καλή έννοια στοιχειώσει την ιστορία του Αμερικάνικου μπάσκετ. Μπλέικς, Στόκτον προλαβαίνει. Χρώμα από μακριά και πάλι εύσημος 55-54. Η ΑΕΚ θέλει λίγο δουλειά. Θέλει λίγο δουλειά γιατί θα είναι κρίμα να κινδυνεύσει αυτόν τον αγώνα. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που έλεγε για 18 λεπτά με διαφορές διψήφιες στο παιχνίδι. Πλέον είμαστε στον ένα πόντο. Ζήσεις. Jump stop και shoot άστοχο από τα 4 μέτρα. Κατσίβελης προσπαθεί, κερδίζει από Στόκτον. Και πάλι Στόκτον πεισματάρης. Έχει το Ματσιούλης και εκεί είναι τζάμπολ. Βελάκι είναι για την ΑΕΚ. Είπαμε Ματσιούλη, Ματσιούλης μπορεί να διαβλέψει. Τι θα συμβεί. Το ίδιο άλλο στέκει ο Ζήσεις. Ο Ζήσεις που έχει φτάσει τις 5 assist. Έχει 2 rebound. Έχει κάνει μόλις μια εκτέλεση σούτ. Εδώ είναι ο Χρόβατ. Ένα σκληροτράχυλο παιδί από τη Σλοβενία. Με προσφορά σε άμυνα και επίθεση. Ο Χρόβατ. Ο οποίος παρότι δεν σουτάρει. Πολύ σουτάρει τόσο όσο χρειάζεται για να πετύχει τους πόντους και να παίξει σε άμυνα. Το Τζέσκι. Έχει 30 λεπτά συμμετοχή στην εθνική σχολή. Μωρέιρα μέσα από τα χέρια του φέρνει μπάλα. 55-54 και νομίζω η Άκη το έχει κάνει γιατί ό,τι γίνει σε αυτό το μάτς θα είναι πρωτίστως ευθύνη ή θα πιστωθεί στην ΑΕΚ. Υπάρχει διαφορά στις δύο ομάδες. Η Μεσόλια έχει χάσει και από την Σμόκι Μίνσκ και από την Χάπολ Χόλον. Η ΑΕΚ τις έχει κερδίσει και τις δύο και τώρα παίζουν μεταξύ τους. Διαρά και ξανά μπροστά από τις λίγες φορές είναι αλήθεια που η Σολέ προηγείται στο παιχνίδι. 55-56. Ζήσεις. Κάποια στιγμή πρέπει να ανεβάσει τροφές και να πατήσει γκάζι. Ζήσεις, Λοτζέσκι. Προλαβαίνει το χρώμα. Αστοχή. Ντέιβενπορτ ψηλά. Είναι αρκτικός ο Αμερικανός. Μπάλα στον Στόκτον. Θα δούμε. Χρώμα που είναι εξαιρετικός. Δεύτερο Ντέιβενπορτ.
Στόκτον. Σταυρωτές, η προσποίηση του Ροτζέσκι. Παίζει καλή άμυνα. Γωνία ο Γιαρά. Γι' αυτό και δεν πρέπει να σου πει μακριά. Ίσως κάτσε γραμμή στην baseline. Φωνάζουν από αυτό εδώ και οι υπόλοιποι στον πάγκο. Στόκτον. Απέναντι στον Μωρέιρα. Πάει για κάτι μαγικό. Δεν του βγαίνει. Λοτζέσκι 4 με 3. Μωρέιρα. Κατσίβελης. Σερβίρει την μπάλα ανεπιτυχώς και πάλι Κατσίβελης. Ο Τζέσκι στημένος με καμπύλη μέσα ο 58-56. Ο Τζέσκι, κυρίες και κύριοι, κάνει μερικά πράγματα να φαίνονται πιο απλά από ότι είναι. Η διαφορά στους δύο φόρους για την ένωση. Ο Τζέσκι είναι στους 14 με 2-4 τρίποντα 4-4 δίποντα. Πρόβατ. Μονία ο στημένος Ντέιβενπορτ. Άστοχος, Ζήσης, τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Και φύγει για την ΑΕΚ να αρχίσει να εκοδομεί σιγά σιγά τη διαφορά. Μην τρέξει τα τελευταία λεπτά, Ζήσης. Μωρέιρα, εκεί δεν έχει αντίπαλο, κερδίζει και το φάουλ. Ο Ζήσης μια ακόμη ασίστ. Είναι η έκτη και εδώ είναι το παθόδιο. Κοιτάξτε πόσο όμορφο ο Ζήσης. Σερβίρι. Το μισό καλάθι, που μείνει και ολόκληρο, στο Γιάννικ Μωρέιρα. Ο Μωρέιρα που φτάνει τους 9. Ο Ζήσης στις 6 assist. Ο Μασούλης στα 7 rebound. Και ο Λοτζέσκι τους 14 πόντους με 3 rebound και 1 assist και ένα μπλοκ. Αυτός είναι ο Κρώμα. Με ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κρώμα που είναι στους 15 με 3-4 τρίποντα. 2 assist, 1 rebound, 3 κλεψίματα, παίζει και άμυνα. 16,7 είχε πέρσι με τον Κολοσσό. Βασίστηκε ο Κολοσσός πάνω του, επιθετικά. Και ο Γιάνκοβιτς στα τελευταία 44,7 σε αυτή την αλλαγή handball. Γιάκ με ψηλότερο το Γιάνκοβιτς και το Ματσιούλης σε αυτή την πεντάδα. Καθώς αντίστοιχα με το Φοβανάστες του Γιαρά. Κόντινε και η Σολέ. Στόκτον θα μείνει και περίπου 20 δευτερόλεπτα για την επίθεση Τσάεκ. Χρόβατ προς το καλάθι. Εξαιρετικό καλάθι. Περνάει ανάμεσα από δύο παίκτες Τσάεκ. Όλη η επίθεση για την ένωση στο 61-58. Οι 6 πόντοι που γίνανε 3 και τελευταία επίθεση για τον Ζήση. Εδώ Στόκτον πάνω του. Στα 7. Ο Τζέσκι έχει δει το χρονόμετρο. Ματσούλης, καλό σποτάπ σουτέρ. Εδώ αστοχή. Τέλος δεκαλέπτου. ΑΕΚ Σολέ 61-58. Καλός ή κακός, μάλλον κακός. Έχουμε παιχνίδι και θα έχουμε παιχνίδι στο 4 δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να ξεφύγει, να οικοδομήσει πάνω στους 6 πόντους του ημιχρόνου. Ο Κρώμα μπήκε στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν ήταν τόσο καλή επιθετικά. Υστέρησε και αμυντικά. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Πάμε διαφημίσει λίγο μαζί. Οι μεγαλύτερες κατακτήσεις ήθελαν πάντα τόλμη. Εσύ είσαι μέσα. Betshop, boys. Betshop.gr. Στο app της bwin θα βρεις κορυφαίο live στοίχημα με ενισχυμένες αποδόσεις και νέες αγορές κάθε μέρα. bwin. Έτσι είναι το παιχνίδι σήμερα. Κική λιώσει. Ήρθε για να βάλει γκολ και να πάρει τη νίκη. Από την άλλη πλευρά, Αντιγόνη Ρουμπέση. Ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην ιστορία του γυναικείου πόλο. Αν θέλεις να πετύχεις, μόνο από σκληρή δουλειά, επιμονή και καμιά φορά δύσκολες καταστάσεις μπορεί να φτάσεις ψηλά. Θάνο Ρένο, για ποιο χτυπάει η καμπάνα, καταλάβατε. Για το Θάνο. Δύσκολα η αρχηγός. Για το Θάνο. Δεν κατάλαβα, υπάρχει πρόβλημα με τις απέλες. Όπα. Όπα. Όπα ρε σοφάκι. Όπα. Με αγχώσατε έτσι όπως κάνατε, φοβήθηκα. Θα συνεχίσετε. Μπορούμε, αλλά είναι κρίμα για τα παιδιά γιατί τα έχουμε πολύ μπροστά. Να μας πει και ο Δημήτρης τώρα κάτι. Θέλω να κατέβει ο διαιτητής του ΒΑΡ κάτω, να δούμε κανένα δυο φάσεις γιατί κανένα δυο απαντήσεις δεν ήταν πολύ σωστές. Έχει κατεβάσει μούτρα. Το μεγάλο παιχνίδι. Σάββατο στις 6 και 4 το απόγευμα στην ΕΡΤΕΝΑ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο
ΑΕΚ στο λέει 61-58 και η ΑΕΚ που οφείλει να προσέξει. Μην πάθει καμιά ζημιά και χάσει από το Σολέ μέσα στο γήπεδο της. Σολέ που ψάχνει την νίκη. Η ΑΕΚ που έχει παίξει 6 φορές με γαλλικές ομάδες μέσα στο ΑΚΑ έχει κερδίσει τις 5, έχει χάσει μόνο από τη Στρασβούργκ πρόπερση. Οι γαλλικές ομάδες που είναι πάντα αθλητικές, είναι γρήγορες, έχουν Αμερικανούς με έφεση και στα αθλητικά στοιχεία και εδώ πρόβατ χαμηλά στον επιθετικό τομέα. Πρόβατ από μακριά, αστοχή εκείνο Κατσίβελης, η ΑΕΚ συνεχίζει όπως τελείωσε. Ο Χρόβατ που είναι στους 6 πόντους, είναι 2 ρουμπαδιασίς, αλλά είναι και αυτός περίπτωση που δεν φαίνεται όλη τη δουλειά στα στατιστικά στοιχεία Ματσούλης. Μετά από την κεφάλαια του Στόκτον και το Χρόβατ. Η παραφορά του baseline, κοιτάξτε η ωραία πάσα λόμπα. Και εδώ είναι ο Στόκτον. Είπαμε ο γιος του Τζον Στόκτον. Λοντζέσκι που έχει βοηθήσει τα μάλα στην επίθεση Σάκ. Αν δεν φτάνει μόνο αυτό, ούτε μόνο Λάγκο. Ζήσεις. Ο Μορέιρα αυτό που πρέπει να κάνει έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορεί να φως ο Μορέιρα. Δεν πηγαίνει στο κάρφο, πηγαίνει σε κάτι φλότερ, σε κάτι σουτάκια. Έχει το ύψος, την τεχνική, το μάκρος και φυσικά τις απίθανες ασίστ που ζήσει σήμερα για να περνάει κοντά στο καλάθι και να καρφώνει. Κρώμα είναι σούπερ στο δεύτερο, step back. Είπαμε, είναι σούπερ στο δεύτερο ημίχρονο κρώμα. Έχει περάσει, έχει περάσει, ξαναπεράσει και ξαναπεράσει από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ζήσεις στο 63-60 και πάλι Μορέιρα. Αυτό που σας είπαμε, αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Αυτό θέλει τον Παπαθεοδόρο με το 2-13. Μια γαλλική ομάδα η οποία παίζει με το Φοβανά κατά συνθήκη σεντερφόρ. Η μπάλα πρέπει να πηγαίνει συνέχεια στο Μορέιρα. Υπάρχει λόγος τώρα να γυρίζουμε την μπάλα γύρω-γύρω όλοι όταν έχεις έναν πύργο μέσα στη ρακέτα και οι Γάλλοι έχουν τον Διαρά να ξεκουραστεί. Είναι αφήσει και την ψυχή του στο παρκέ. Κρώμα. Δύσκολο σουτ. Φάουλ. Εδώ είναι ο Κατσίβελης και εδώ είναι ο Κρώμα. Ο Κρώμα που σήμερα έχει φτάσει τους 17 με 4-8 τρίποντα, 3-4 τρίποντα, ένα rebound, 2 assist, 3 κλεψίματα και είναι ένας από τους κορυφαίους. Εδώ ο Χρόβατ δέχεται τις οδηγίες του Κούντερ. Κούντερ που του χρόνου θα συμπληρώσει 25 χρόνια στην προπονητική. Και τον Κρώμα. Στα 5-60, στα 5-61. Κρώμα στους 18, στους 11 ο Μπλέκ, στους 13 ο Ντιαρά. Και ο Στόκτον στις 4 ασίστ. Έχει ένα στα 6. Ζήσεις, περνάει γρήγορα το κέντρο. 8 και 25 για το φινάλε πια, η διαφορά στους 4, 65-61. Ζήσεις με τον Στόκτον πάνω του. Από τον Κατσίβελη και πάλι στον αρχηγό. Και φάουλ μακριά από την μπάλα. Από τον Φοφανά στην επιστροφή του στην ενεργοδράση. Απουσίασε στα δύο πρώτα παιχνίδια. Εδώ βλέπετε ο Ιβοριανός. Γάλλο Ιβοριανός. Έχει έρθει στο Παρίσι. Οι γονείς του αποδεκτήρι φανταστού. Λοντζέσκι. Μορέιρα. Κοιτάξτε διαφορέψεις με τον Ντέιβενπορτ. Αυτό πρέπει να κάνει. Βήματα. Πρέπει να περάσει προς το καλάθι. Πρέπει να σου τραβώ μακριά. Εδώ είναι ο Παπαθεοδόρου Καλή. Με έναν εκ των τριών δίδυτων. Θα ξεγάμουμε εδώ. Ναι. Το αριστερό σταθερό. Κινήθηκε πριν την ώρα. 8 λεπτά. Στην απευθείας μετάδοση των συγχρονίτων της ΕΡΤ. ΕΡΤ3 και ΕΡΤΣΠΟΡΤΣ. Χρόβατ στο 8 από τα σκριν. Μαρκάρει την αριστερή τρίπλα ο Κατσίβελης, το σκρίνει στην μπάλα. Ο Ντέβενπορτ που προλάρει μετά το πικ, πάσα εξαιρετική του Στόκτον, βρίσκει τον Αμερικανό που θα καρφώσει ανάποδα. 65-63, εδώ είναι ο Στόκτον και ο Ζήσης κατεβάζει. Μασιούλης. Ο Φοφανά προσπαθεί να παίξει άμυνα από μπροστά στον Μορέιρα γιατί είναι σαφώς κοντύτερος. Μορέιρα θα πάει προς το καλάθι. Σωστή ενέργεια. Θα την πάρει στο δεξί. Αυτό πρέπει να γίνει. 3,
Στα 4 έχει ο Μορέρα σε προσπάθειες. Στις τελευταίες 5 επιθέσεις της ΑΕΚ. 67-63. Ο Μορέρα είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να πάρει τη μερίδα του Λέοντος εν τη απουσία του Ντιαρά. Ξεκουράζεται και ο Μπλέξ για να τους περάσει στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Κουντέρ είναι νομίζω σαφές που θέλει να κάνει ο Τούρκος προπονητής. Ο Τουρκογάλος πια από το 2010 πήρε και τη γαλλική υπηκότητα. Στόκτον. Με ζήση μπροστά του. Και τώρα στην περιστροφή ο Ματσιούλης. Ο Φανά. Κρώμα. Νταμπτίν στη γωνία. 1.9. Κατοχή Σολέ. Κρώμα μπλέχτηκε, μπερδεύτηκε, κλείστηκε. Αλλά κέρδισε κατοχή την ομάδα του. Η ΑΕΚ πανέξυπνα τον έκλεισε με την Νταμπτίν στη γωνία. Στόκτον στο 1 και 9. Σχεδόν 2 δευτερόλεπτα. Στόκτον. Κρώμα θα σουτάρει αμέσως. Υπό την απειλή των τεράστιων χεριών του Μορέιρα. Το σουτ είναι κακό, χωρίς ισορροπία, χωρίς ορατότητα. Το rebound είναι για την ένωση. Στα 22 rebound είναι η Σολέ. Στα 28 μια. Μορέιρα και πάλι εκπληκτική φάση. Αδειάζει τον αντίπαλο, καλά το κεφάλι. Είπαμε και φυσικά για να το δούμε εμείς το έχει δει πολύ νωρίτερα. Ευλόγος ο Παπαθεοδόρου. Κοιτάξτε πόσο όμορφα. Αυτή τη φορά κρατάει σταθερό. Κάνει το βήμα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι και κερδίζει το φάουλ. Εκεί πρέπει να πάει μπάλα. Λείπει ο Ντιαρά, η μπάλα στο Μορέιρα. Δηλαδή, τι πάμε γύρω-γύρω όλοι. 69-63. Οι παίκτες ΑΚ ακούνε στις τελευταίες 6 επιθέσεις τον Παπαθεοδόρου. Ο Παπαθεοδόρου είναι καλός προπονητής. Είναι πολύ καλός προπονητής. Και από πέρσι αποκτά και σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία με μια ομάδα ευρωπαϊκή. Πάμε στη διαφημίση λίγο μαζί. Όσο εσείς ετοιμάζετε το φαγητό, εμείς ετοιμάζουμε το γλυκό. 7 Days Cake Bars. 7 Days Cake Bars. Γιατί η καλύτερη στιγμή του φαγητού είναι μετά το φαγητό. Με την Novibet γράφεις ιστορία και στο μπάσκετ. Με live streaming όλων των αγώνων, πρωτότυπα στοιχήματα και ακόμα καλύτερο cash out. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Επιτεθείτε στο close out της ΑΕΚ και αλλάξτε πολλές και γρήγορες πάσες στην επίθεση. Είμαστε λιγότεροι αριθμητικά, εννοεί ότι δεν έχει τους 12 παίκτες που έχει ΑΕΚ και παίζει με λιγότερους αριθμητικά παίκτες στο rotation, δεν θέλω κρώμα. Γι' αυτό τους λέει μην κρατάτε πολύ την μπάλα, μην κατεβάζετε την μπάλα. Πολλές γρήγορες πάσες και επίθεση στο close out ΑΕΚ. Λοιπόν, συνεχίζει με κοντή πεντάδα ο Κουντέρ, εδώ είναι ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Παπαθεοδόρου συνεχίζει με την πεντάδα που αυτή μετουσίωσε σε πράξη τις οδηγίες του. Κατσίβερης, Ντοντζέσκι, Ζήσης, Μορέιρα και Ματσούλης. Ο Μορέιρα που κάνει πάρτι. Λογικό και αναμενόμενο δεν είναι μόνο ότι είναι η διαφορά του ύψους, είναι και απίστευτες πάσες που έχει πάρει κυρίως από τον Ζήση. Ο Ζήσης, ο Ευδοκίμιος, έχει φτάσει τις 8 assist. Στα 8 rebound ο Ματσούλης, 18 πόντους, ο Μορέας 14, ο Λετζέσκι. Κρώμα. Ντάπτυμε εκεί με τον Ματσούλη στη βοήθεια. Αμαρκάζει τον Φοφανά, φοβάται το σούπ, δεν το έχει κόλλας. Ντέιβενπορτ φεύγει μπάλα από τον Φοφανά και η επιθετική άμυνα της ΑΕΚ με τις βοήθειες αποδίδει. Και είναι η ώρα του Ντιαρά, ενδεχομένως και του Μπλέξ σε λίγο. Ο Κουντέρ που παίζει με 7 επί τους ουσίας παίκτες. Βαριά 8. Μετά τις δύο απουσίες που προέκυψαν. Κύριος του Τέρερ Πάρκς και ενός πιτσιρικά Γάλλου, Κωσάχνου, ο οποίος ακούγεται πολύ και για το NBA. Το Τζέσκι. Διαγώνια πάσα, δύνατη πλευρά, στημένος Ματσιούλης, σουτάρει μεγάλη καμπύλη, αστοχή, εκεί είναι ο Μορέιρα, ο οποίος όμως σφύριγμα, φάουλ, σταματάει η φάση. Είναι το σπρόξιμο του Αγγολέζου. One.
Στόκτον. Χρόβατ. Στόκτον, Χρόβατ στην περιφέρεια. Προσπαθεί να βρει ένα ρήγμα από δεξιά baseline drive. Μικρό. Φοφανά. Δεν είναι καλό σουτέρ. Προτιμάει και καλά κάνει την πάσα στο Χρόβατ. Υπάρχει φάουλ. Εδώ ο Κουντέρ. Είπαμε, μεγάλη εμπειρία. Και νωρίτερα μιλούσα φυσικά για την εμπειρία του Παπαθεοδόρου με την ΑΕΚ. Και σε αυτή θα προσθέσουμε οπωσδήποτε και την εμπειρία με τον ΠΑΟΚ. Διότι και ο ΠΑΟΚ είναι εξίσου μια ομάδα που δίνει εμπειρίες και παραστάσεις στο υψηλό επίπεδο και στους παίκτες και στους προπονητές. Για τον Μαυροϊδής. Τα χέρια του σωστά την μπαλά έξω πανηγυρίζει ο Μπλίξ και έχει δίκιο. Και μιλώντας για τον ΠΑΟΚ και ο Μορέιρα. Εκεί έγινε αρχικά αντιληπτός στο υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο, στον ΠΑΟΚ, για να πάει στην Μπολόνια και να πάρει και την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα πρόπερση και να πάει μετά στο Περιστέρι και τράπια στην ΑΕΚ. Μπέρδεμα για τους παίκτες Σολέ, στην κυκλοφορία, στη ρακέτα. Και το σφύριγμα, το φάουλ στο drive. Εδώ είναι ο Στόκτον. Ζήσεις μέσα. Πολλά πολλά χρόνια πριν από τη Χάνθ στην ΑΕΚ. Σε μια μεταγραφή τότε που κάνει ντόρο και δικαίως αυτό το παιδί έφτασε στην κορυφή του κόσμου. Μέσα. Είδατε η εμπειρία και η κλάση. Το μείον έγινε συν 8 για την ΑΕΚ. Έτσι όμορφα και απλά χωρίς να πολύ καταλάβει και σε όλη τι έγινε. Στόκτον. Διαρά χαμηλά με Μορέιρα. Αυτή είναι η διαφορά του Μορέιρα από το Σλότερ. Γιατί αν είχε την άμυνα του Σλότερ, δεν θα ήταν εδώ. Θα ήταν δυτικότερα πολύ. Κάποιες χιλιάδες μίλια δυτικότερα. Κατσίβελης, Λοτζέσκι. Έχει υπάρξει φάουλ του Χρόβατ που δεν σφυρίχτηκε. Λοτζέσκι χαμηλά στο Μορέιρα. Βήμα πίσω, μέσα. Επίθεση όμως είναι σούπερ ο τύπος. Μορέιρα φτάνει 21. Μακράν ο πρώτος σκόρερ στην ΑΕΚ, αλλά πρώτος και στην αναμέτρηση. Έχει τρεις περισσότερους και από τον Χρώμα. Και εδώ ψηλά η τάπα του Μορέιρα. Όσο θέλει να μετρήσει λίγο τώρα στο κατέβασμα. Εδώ ο Μορέιρα που σκόθηκε πολύ ψηλά. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την επανάληψη. Στόκτον το φάουλ από τον Ζήση. Ενδεχομένως στην κατακόρυφο με τα ακροδάχτυλα Μορέιρα. Από εδώ θα φανεί καλύτερα. Σερβίριο Στόκτον. Όχι, δεν κατέβαινε. Εδώ είναι ο Ροτζέσκι. Λοιπόν, στα 4:20 όλα αυτά. Στην προηγούμενη προσπάθεια του Στόκτον που θα σουτάρει 2. 74-67 Ιάκ που κρατάει το Παθεωρό δηλαδή αυτή την πεντάδα και καλά κάνει διότι έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά. Κοιτάξτε τη Σομπρές, τη Σολέ, ο Τζέσκι, το Σκαλοπάτι, Κατσίβελης, ο οποίος σωστά δεν δίνει στο Ματσιούλης. Εδώ παίζει νοριμότα και αυτός πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Ζήσεις. Λότζο, όπως το φωνάζουν οι φίλοι και συμπαίκτες. Ο Λοτζέσκι λοιπόν, εδώ, χωρίς ταμπλό αστοχή, προσπαθεί ο Μορέιρα το φόλο. Έρχεται και μαζεύει ο Μπλέικ τελικά που ξεκουράστηκε και πέρασε και πάλι στο παιχνίδι. Χρόβατ στα 3:45 τώρα. Για τους
6 χρώματα από μακριά, είναι άστοχος, τρέχει ο Κατσίμπερης, μαζεύει το rebound για την Ένωση. Είναι το 30ο rebound της ομάδας, στα 25 είναι η Σολέ. Ζήσεις. Στις έχει 8 τελικές πάσες, Κατσίβελης συγκλίνει, φάουλ από τον Μπλέικς, ο οποίος είναι κοντύτερος από τον Κατσίβελη. Ο Κατσίβελης θα τον περάσει στη ρακέτα. Δείτε και πάλι. Εν τω μεταξύ, αν προσέξατε, ο Μορέιρα βρέθηκε με τον Στόκτον, αλλά προτίμησε την ατομική ενέργεια ο Κατσίβελης. Και είναι η ώρα του Σλότερ. Ο Μορέιρα έπαιξε εξαιρετικά τα τελευταία από τα 22,5 λεπτά που είναι στον αγώνα. Θα είχαμε εντονότατα χειροκροτήματα αν είχαμε κόσμο σήμερα. 21 πόντι σε 22 λεπτά. Με 9-13 δίποτα παρακαλώ. 3-4 βολές εδώ αστοχή ο Κατσίβελης. Ο οποίος έχει μία στις 4. Μορέιρα λοιπόν 9-13 δίποτα. 3-4 βολές, 4 rebound και 3 λάθη. Με αυτόν πολιορκικό κρυό ο Παπαθεοδόρου έκανε κίνηση μάτς στο κουλτέρ. Και εδώ ο Κατσίβελης θα κάτσει στον πάγκο έχοντας 5 πόντους, 2 assist, 3 rebound και πολύ πολύ δουλειά σε άμυνα και επίθεση για την ομάδα της ΑΕΚ. Ζήσης Ματσούρης Λάγκφορντ που περνάει στο παιχνίδι και θα δούμε το Λάγκφορντ με τον Ζήση. Να, ένα ενδιαφέρον δίδυμο στην περιφέρεια, έστω και αν έχουμε 3-15 για το φινάλε. Δεν το είδαμε ως τώρα σήμερα. Ο Λάγκφορντ έπαιξε κυρίως με τον Γκίκα σήμερα. Έχει τη δυνατότητα από αυτό εδώ να αλλάζει τα σχήματα, διάδες, τριάδες. Φοφανά, πέφτει ο Λάγκφορντ. Δεν κάθε να ακολουθήσει. Μπλέικς. Ματσούλης κλέβει, προσπαθεί ο Ζήσης στον πλονζό. Μπλέικς αμαρκάριστος, ζυγίζει την μπάλα και φτωχεί. 75-71, να που είναι τσιμπούρι. Η Σολεστινάκ δεν την αφήνει να ανασάνει, δεν την αφήνει να χάρει αυτή τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Ας την πάρει βέβαια πρώτα. Η ΑΕΚ που πρέπει εύκολα δύσκολα να κερδίσει αυτό το παιχνίδι για να πάει με 3-0 στα 3 εκτός έδρας παιχνίδια του δεύτερου γύρου. Λοντζέσκι. Εναντίον όλων, χαμηλά, στημένος ο Ματσιούλης, από εκεί δεν στο 77-71. Ο Ματσιούλης όπως κάνει σε κάθε μάτς, όμορφα και απλά, αθόρυβα, φτάνει τους 8 πόντους, έχοντας και 8 rebound, έχοντας και ένα κλέψιμο. 8 πόντι, 8 rebound, ένα κλέψιμο και πολύ σπρόξιμο σε άμυνα και επίθεση και πολύ διάβασμα του παιχνιδιού. Κουντέρ σε πρώτο πλάνο. Ωραίο αυτό το πλάνο. Το net flu του εικονολήπτη. Και κρώμα στη θέση του Φωανά. Βγαίνει ένα αθλητικό παιδί που παίζει κοντά στο καλάθι και πάνω από Στεφάνη και μπαίνει ένας σουτέρ και σκόρερ, ο οποίος έκανε εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο ως κάποια στιγμή. Είναι στους 18 πρώτο σκόρερ της ομάδας. 18-15 ο Διαρά, 14 ο Μπλέικς, ο οποίος μετά την είσοδό του δεν ζεστάθηκε ακόμα. Με ψηλό αντίπαλο θα τον παίξει από μόνωση. Κοιτάξτε, είδατε πώς ήρθε στην βοήθεια ο Ματσιούλης. Ο Χρόβατ δεν μπορεί να το τιμωρήσει. Διαρά, νέο σφύριγμα. 2-11 όλα αυτά. Από 5 φάουλ κάθε ομάδα. Άρα λοιπόν, ό,τι φάουλ γίνεται, είναι βολή. Είναι βολές. Κοιτάξτε εδώ το φάουλ του Λάγκφορντ, βρέθηκε σε αμυντική ανισορροπία η ΑΕΚ εκεί, ο κοντός απέναντι στο σεντερφόρ. Το Διάρη ανάμεσα απέναντι στο πεντάρι. Διαρά μέσα. Έχει κάνει καλό παιχνίδι. 77-72. Δεν έχει λήξει ο συναγερμός για την ΑΕΚ. Διαφορά είναι στους 5 πόντους. Και έχουμε ολόκληρα 2-11 για το φινάλε. Διαρά. 77-73. Στους 4 και πάλι 2-11. Ζήσης, Λάγκφορντ, Λοντζέσκι, Ματσιούλης, Σλότερ. Πιο εμπειρή πεντάδα δεν γίνεται. Προσπαθώ τώρα να σκεφτώ και ομάδα Ευρωλίγκας με τέτοιους εμπειρούς παίκτες. Ως μη γεννόμενο το καλάθι από τον Λοντζέσκι. Εδώ είναι ο Στόκτον. Είπαμε πέρασε και από την Πάτρα για μερικούς μήνες, από Ιανουάριο ως Μάιο με τον Απόλλωνα. Αυτός είναι ο Στόκτον. Ο οποίος πάνω από τις μισές του συνεντεύξεις είναι για τον πατέρα του. Καλά, δεν απαραίτητο κακό αυτό. Δεν είναι κακό να έχεις πατέρα του, τον Στόκτον. Ο Τζέσκι μέσα.
78-73, κάτω από 2 λεπτά για το φινάλε. Λοτζέσκι, το χαβά του κι αυτός, είναι στους 15 με την πρώτη εύστοχη ελεύθερη βολή του. 3 rebound της assist, δεύτερη 2 στις 2, 79-73. Σε ένα πιο γλυκούς μπασκετικούς καρπούς της Υπήρου μας, ο Αμερικανός και με βελγικό διαβατήριο, και όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, αν το ξέρα θα το κράταγα να πάρω ελληνικό. Λοιπόν, διαφημίσεις, σε λίγο μαζί. Στην εκπομπή μας κάνουμε απόψε ένα μεγάλο προξενιό. Βρίσκονται για πρώτη φορά μαζί η Μελίνα Ασλανίδου και ο Λάκης Παπαδόπουλος. Και μια νύχτα τρελή. Είναι τόσο μικρή ζωή και πρέπει να έχεις χάρες μέσα σου. Αυτά τα άλλα ξυφομαχίες και τα θεωρώ χαζές κινήσεις. Πατίδα, 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 πατίδα δε κόκο. Η πρώτη σπίθα ήταν όταν άκουγα την Ελένη Βιτάλη να λέει ανοίχτε τα τρελάδικα, να βγει ο κόσμος έξω. Μουσικό κουτί με τον Νίκο Πορτοκάλιου και τη Ρένα Μόρφη. Αύριο στις 10 το βράδυ και κάθε Τετάρτη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Είστε όλοι γεγέδες. Γεγέδες είστε όλοι. Θα παίξουμε απλά, είπε στους παίκτες του ο Εμάν Κουντέρ. Έχουμε χρόνο, μην αγχώνεστε. Άλλωστε, τα απλά όμως δεν είναι και τα πιο δύσκολα. Στόκτον. Και οι δύο ομάδες συνεχίζουν ως ήταν πλην του Γιάνκοβιτς που επανέρχεται. Και έχουμε ζήσεις Γιάνκοβιτς, Λότερ, Λάγκφορντ, Ματσιούλης. Ο Λοντζέσκι έφυγε και θέλει ένα πιο σκληροτράχυλο παίκτη στην άμυνα. Και αυτός είναι ο Γιάνκοβιτς. Πρόμα, Χρόβατ, Στόκτον, Διαρά και Μπλέικ. Στόκτον. Διαρά από κοντά το Φλότερ. 79-75. Να που θα τελειώσει αγχωμένα το παιχνίδι. Ελπίζουμε με νίκη. Και εδώ είναι ο Διαρά που κάνει εξαιρετικό αγώνα σήμερα. Ο αθλητής από το Μάλι είναι στους 19 με 8 στα 9 δίποτα παρακαλώ και 9 rebound. Ένα ακόμα και θα κάνει double double, έχει και μια assist, έχει ένα κλέψιμο. Ήταν στο όλες τις τελευταίες υποτελώσεις με το Μάλι. Λάγκφορντ 79-75, 1 και 40, 100 δευτερόλεπτα τώρα για το φινάλε. Ζήσεις, ξαναπερνάει ο Λοντζέσκι στη θέση του Γιάνκοβιτς. Λοντζέσκι, χαμηλά ο Λάγκφορντ με το Στόκτον μπροστά του. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, κεφάλι. Δοκίμασε ο Στόκτον για το μαρκάρισμα στην κατακόρυφο, δεν τα κατάφερε. Είχαμε το φάουλ. Θα δούμε σε επανάληψη τη φάση. Βρήκε τον αριστερό αγκώνα του Αμερικανού, φάουλ καθαρό. Ο Λάγκφορντ, που έχει παίξει 18 λεπτά και έχει πετύχει 12 πόντους, θα δοκιμάσει να ευστοχίσει την πρώτη του ελευθερή βολή. Πρώτη εκτελεσμένη είναι έξω, η ΑΕΚ που έχει 10 στις 14, 13 στις 18 έχουν οι Γάλλοι. Λάγκφορντ, 0 στις 2, δεν θυμάμαι. Θα το ξανακάνει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Λάγκφορντ. Έχει περάσει ξανά ο Γιάνκοβιτς στη θέση του Λοντζέσκι. Παίζει με αλλαγές handball σε άμυνα και επίθεση. Μπλέκς από τα 7. Αστοχή. Προσπαθεί ο Ματσιούλης. Έξυπνα. Βέβαια ο Διαρά ψηλότερος και σε καλύτερη θέση μαζεύει κατοχή για την ομάδα του. 1 και 13. 79-75. Θα έχουμε θρίλερ. Μπλέκς. Τάπα από τον Λάγκφορντ, κυρίες και κύριοι. Απίστευτη φάση. Στόκτον από μακριά. Μαρκάριστος. Αστοχή. Προσπαθεί ο Λάγκφορντ, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής στις αμυντικές προσπάθειες ΑΕΚ στα τελευταία αυτά δευτερόλεπτα. Τρώμα. Το σόλο μέσα. 79-77 και έχουμε θρίλερ. Έχουμε θρίλερ στο ΆΚΑ. Καθώς παρά την προσπάθεια του Λάγκφορντ, έχουμε το καλάθι. Κοιτάξτε εδώ, ο Λάγκφορντ παίρνει τα βήματα. Ακολουθεί τον αντιπαλό του ψηλά, τον μπλοκάρει, αλλά η συνέχεια δεν είναι καλή για την ΑΕΚ. 79-77 τελευταίο λεπτό. Θρίλερ. Στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η ΑΕΚ που θα θέλει πολύ να ευστοχίσει αυτή την επίθεση. Θα πάρει μια ανάσα, είναι στους δύο πόντους διαφορά. Λάγκφορντ. Σταυρωτές, αριστερός διάδρομος. Δύσκολο σουτ, υπάρχει φάουλ από τον Blake. Καθαρό. Είναι το τρίτο του Αμερικάνου. Εδώ είναι ο Blake. Ο Λάγκφορντ
με τις γνωστές σταυρωτές. Παίρνει αριστερό διάδρομο. Επαφή με το σώμα. Καθαρό φάουλ. Τον εκτρέπει της πορείας του. Αντικανονικά. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά ο Λάγκφορντ να ευστοχήσει να μην έχει 0-2 όπως νωρίτερα. Περνάει ο Γιάνκοβιτς πάλι στη θέση του Λοντζέσκι για την άμυνα. ...79-77. 37 και 4 και εδώ ο Παπαθεοδόρου, που ίσως να τα περίμενε διαφορετικά. Και οι δύο ομάδες δεν αγωνίστηκαν το Σαββατοκύριακο. Άλλους βοηθάει, άλλους αποσυντονίζει. Λάγκφορντ μέσα στην κρίσιμη βολή. Και αν πετύχει και την άλλη ακόμα καλύτερα. Η διαφορά στους τρεις, 80-77, φίλες και φίλοι. Η ΑΕΚ έκανε τα εύκολα δύσκολα. Απέναντι σε μια ομάδα που κατά ψέματα δεν είναι του επίπεδου της. Λάγκφορντ, χαμηλή βολή, έχει μία στις τέσσερις. Δεν το θυμάμαι ποτέ ξανά αυτό με τον Λάγκφορντ. Στόκτον και χρειάζεται μια καλή άμυνα. Το heads out από τον Σλότερ. Εδώ είναι ο Μπλέξ. Ξεφεύγει από τον Λάγκφορντ. Σουτάρει για τρεις αστοχή ψηλά. Ο Ματσιούλης κρατάει προς την κατοχή. Έρχεται όμως και μαζεύει τελικά. Η μπάλα φτάνει στον Κρώμα εναντίον όλων. Και 80-79. 15 και 6 για την ΑΕΚ. Γρήγορα ζητάει time out από Παθεοδόρου. Εδώ είναι ο Κρώμα, ο οποίος πέτυχε ένα πολύ πολύ κρίσιμο καλάθι. Και ο Κουντέρ, ο οποίος σας είπα είναι καλός. Είναι πολύ καλός ο πολιτής. Διαφημίσει λίγο μαζί. Να θυμάστε, το μόνο που πρέπει να αποφύγετε είναι... Οι γυναίκες! Μπράβο! Ευτυχώς εμάς δεν μας κοιτάει καμία. Γιατί δεν τις δείχνεις αυτό που νιώθεις? Λες. Αυτά αρέσουν στα κορίτσια. Είμαστε μια οικογένεια που προστατεύουμε τις γυναίκες διακινδυνεύοντας τη σωματική μας ακεραιότητα. Για το κορίτσι το πάθα. Λέει καρδούλα σου. Ρώτησα και έπαθα. Τι πράγμα? Η κόρη μου. Τάπλεξε με έναν κομμουνιστό συμμορίτη. Αν την άφηνα, θα τη χτύπαγα. Δύο γίνα μαυρισμένα μάτια. Μαύρα μάτια κάναμε, τι λέμε. Άντρας μεγάλων εγώ ή κλόουν. Τα καλύτερα μας χρόνια. Μου άφησε ένα τριαντάφυλλο έξω από την πόρτα μου. Πέμπτη και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Ενχείαρης Μάρκους. Έντρι μου. Οδηγίες του Παπαθεοδόρου. Έντρι σκριν Γιώνας. Του σέτε σκριν του Μάρκ. Try to make this pass. Hey, look at me. Look at me, guys. Look at me. At the same moment, Mark, Jonas, you ask the ball over here and Keith try to ask the ball as the third player here. Okay, Nick, three players. That's the last one. Λοιπόν, η ΑΕΚ έφτασε στο αμήν και θα δούμε τώρα σε αυτή την επίθεση στα 15 και 6 για το φινάλε τι θα γίνει. Σαφέστατα η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να ευστοχίσει, σαφέστατα οι Τούρκοι λέω στο σχεδόν, το Κουντέρ και οι Γάλλοι θα προσπαθήσουν να κάνουν φάουλ ή να κλέψουν την μπάλα από την ΑΕΚ, διότι αν λήξει έτσι το παιχνίδι χάνουν τον αγώνα. Ζήσεις. Ο Λοντζέσκι από τα σκριν, περνάει από το κόμμα που δεν του κάνει φάουλ. Τώρα, καθυστερημένα, ο Κουντέρ ήθελε νωρίτερα το φάουλ. 80-79, κοιτάξτε και πάλι. Εδώ το φάουλ. Στο πρώτο τσεκάρισμα δεν είχαμε φάουλ. Λοντζέσκι, ο οποίος έχει 2-2 μέχρι στιγμής. 3-3. Πιο σίγουρος από τον Λάγκφορντ. Ο Λάγκφορντ, ο οποίος είχε 1-4 στο τελευταίο λεπτό. 81-79, 12.30 για το φινάλε. Λοντζέσκι 82-79 και θα δώσει τη θέση του ο Γιάνκοβιτς μετά όμως το time out. Που ενώνει τον κόσμο. Να ο Κουντέρ και να και τα συνολικά στατιστικά στα δίποτα και δίποτα. 62-57 για την ΑΕΚ, 39-30 πάλι για την ΑΕΚ. Για να ακούσουμε. Νιάντα can make it big. This time there will be no big big. Raw screen I want to Lassa. Okay, raw screen to Lassa. Ο Λασά είναι ο Κρώμα, έτσι. But try to send your man and come like this, okay? And attack. If you cannot find, you have time. You can attack. You can dish. Get in. Make a foul.
Λοιπόν, η μπάλα, αν δεν υπάρξει κάποιο απρόβλεπτο, θα πάει στο Λασάν Κρώμα. Ο Κρώμα που είναι ο πιο αξιόπιστος σουτέρ αυτής της ομάδας. Ο Διαρά είναι πολύ καλός στη ρακέτα. Ο Μπλέικ είναι στις ατομικές ενέργειες, αλλά ο σουτέρ της ομάδας λέγεται Λασάν Κρώμα. Είναι στους 22 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Να δούμε τώρα και πώς θα αμυνθεί η ΑΕΚ, ο Κρώμα που έχει 6 στα 10 τίποτα, 3-5 τρίποτα. Λοιπόν, τι έχουμε, 12,5 δευτερόλεπτα, 82-79, απαραίτητος, χρειάζεται 3 πόντους για να ισοφαρίσει η Σολέ και η ΑΕΚ θέλει να το αποτρέψει. Θα πάει σε φάουλ ή θα παίξει άμυνα. Έχει πάει στις περιστροφές ο Σλότερ πάνω στον Κρώμα, αλλά δεν χρειαστεί τίποτα από αυτά, διότι ο Στόκτον κάνει τα βήματα. Εδώ είναι ο Στόκτον που υποπίπτει στο λάθος μετά την πίεση. Κοιτάξτε εδώ, ο Κατσίβελης τον οδηγεί στο κεντρικό διάδρομο. Πολύ καλή άμυνα στην κατακόρυφα, αλλά νωρίτερα έχουν γλιστρήσει τα πόδια του και έχει ήδη κάνει βήματα. Θα κρατήσουμε το μικρόφωνο και την εικόνα εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 82-79. Για να ακούσουμε τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Ball is front, same play for us. Probably they will switch. Probably now they know they will switch. Probably the target is Kidd. Kidd tried to surprise just your player. You start from this side. Ζητάει να εκπλήξει τον παίκτη του, να τον ξαφνιάσει. Ο Λάγκφορντ, ο Παπαθεοδόρου. We finish this move. Jonas, you ask the ball over here. And now is Kidd. Here is Kidd. Δείχνει που πρέπει να πασάρει ο Ματσούλης και που πρέπει να βρίσκεται ο Λάγκφορντ. Θα παίξουν αυτοί οι άμυνα με αλλαγές, όπως δήλωσε νωρίτερα. No turnovers, Nick. Όχι λάθη, Νίκο. If we don't use a foul, we go for a basket. Αν δεν μας κάνουν foul, θα πάμε για καλάθι. Κατά το πιστικό αυτό που ακούσαμε από τον Παπαθεοδόρου. Λοιπόν, Χρόβατ, Κρώμα, Διαρά, Στόκτον και Μπλέικ, σύγνωστη πεντάδα για την Σολέ. Ζήσης, Ματσιούλης, Λάγκφορντ, Λοτζέσκι και Σλότερ από την ΑΕΚ. 7,3-82-79. Οι Γάλλοι θα πάνε για το φάουλ. Ζήσης, Ματσιούλης, Ζήσης και το φάουλ τώρα από τον Στόκτον στο Ζήση. Στα 4,4. Η ΑΕΚ που χρειάζεται τουλάχιστον μια βολή. Η διαφορά τώρα στους 3. Εδώ είναι ο Παπαθεοδόρου, έχει αυτό στην αγωνία του και ζητάει από τον Ματσιούλης να βλέπει και το χρονόμετρο. Ζήσης. Κάτι συμβαίνει με τις βολές, μετά τις 3 άστοχες του Λάγκφορντ, μια άστοχη του Ζήσης, από παίκτες που παραδοσιακά είναι εύστοχοι. 82-79, πρέπει να μπει η δεύτερη. Η διαφορά στους 3 πόντους, 4,4 για το φινάλε, το δραματικό. Ζήσεις μέσα, διαφορά στους 4, αλλά 4,4 για την Σολέ με τον Blakes. Blakes θα τρέξει όλο το γήπεδο, απλά με αυτό το φλότερ θα μειώσει τη διαφορά. 83-81 η ΑΕΚ είναι η νικήτρια. Θα δούμε τώρα αν μετρήσει το καλάθι ή όχι. Θα συσκεφτούν οι τρεις διαιτητές για το αν θα μετρήσει ή όχι. Μετράει. Let's wait, please. Yes. Κοιτάξτε και πάλι για να δούμε το χρονόμετρο. Μπάλα φεύγει. Ναι, μετράει. 83-81 για την ΑΕΚ. Έστω και με δυσκολία, έστω και με άγχος, έστω και με αυτόν τον τρόπο, θα ξανακοιτάξουν το καλάθι οι διαιτητές. Η ΑΕΚ με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα είναι νικήτρια. Ο Blakes θα πάει σε ένα κοντινό σουτ. Η ΑΕΚ δεν κάνει φάουλ. Το καλάθι πρέπει να μετρήσει γιατί έγινε στα 0,3. Εδώ είναι η πρόσθεση της αναμέτρησης και ναι, τώρα μετράει. Τελικό σκορ, φίλες και φίλοι, 83-81. Έστω και αγχωτικά, έστω και θρυλερικά, η ΑΕΚ κερδίζει ένα παιχνίδι. Τελειώνει ευδοκίμως και κάτι παραπάνω το πρώτο γύρο. Είπαμε, είναι μια περίοδος που δεν έχουν ξαναπεράσει οι ομάδες. Δηλαδή, με κορονοϊούς, με απουσίες παικτών, με δύσκολα ταξίδια, με πρωτόκολλα. Η ΑΕΚ φτάνει στο 3-0. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ που αναγκάστηκε να φορμαριστεί, μην το ξεχνάτε αυτό, στο Final 8 πριν από 5 εβδομάδες και να ξεκινήσει και πάλι από την αρχή. Βλέπετε και τα συνολικά στατιστικά δεξιά από Παθεοδόρου, αριστερά ο Κουντέρ. Δύο εξαιρετικοί προπονητές. Είδαμε ωραίο μπάσκετ, ήταν μια σκακέρα το παρκέ σήμερα. Καλοί παίκτες, ωραίο παιχνίδι, ωραίο θέαμα από τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ τελειώνει με 3-3 το πρώτο γύρο με τα 3 παιχνίδια στην έδρα της. Τυπικά έδρα, κατά ψέματα. Βλέπετε αυτό το ωραίο πλάνο, τις άδειες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου.
Μωρέν 21, Τζέσικ 18, Λάγκφορντ 13, Κρόμα εξαιρετικό, 22 πόντους, ήταν πολύ καλός πέρυσι και με τον Κολοσσό, 19 ο Ντιαρά, πιο κάτω ο Μπλέιξ. Η ΑΕΚ που είχε τον Ζήση στους 8 ασίστ, τον Ματσιούλης στους 8 στα 8 ριμπάν και τον Λοτζέσκι στους 18 πόντους. Λοιπόν, η ΑΕΚ τελειώνει με τον πιο ωραίο τρόπο, έστω και αγχωτικά, αυτά τα τρία παιχνίδια και κοιτάζει πολύ αισιόδοξα τη συνέχεια του Basketball Champions League. Υπάρχει φυσικά και το Περιστέρι. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε πάντα εδώ. Έχουμε και το Σαββατοκύριακο το ελληνικό πρωτάθλημα. Η ΕΡΤ είναι πάντα κοντά στο μπάσκετ που τόσο αγαπάμε και εμείς και εσείς. Φίλες και φίλοι, από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή τη μετάδοση εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και από τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου.